κομμάτια. Και ήρθε το καλοκαίρι και τρέχει το καλοκαίρι και σχεδόν θα φύγει ο Ιούνιος και δεν θα το καταλάβουμε. Μπορεί να φύγει και να μην ξαναρθεί, λέει ο Ρέμος. Εγώ θα ξανάρθω όμως εδώ. Εγώ θα ξανάρθω. Μ' αρέσει. Είσαι Μάουι σήμερα, έχει πάρει και ένα σερφ. Δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα, πραγματικά. Σ' αρέσει. Ναι. Γι' αυτό το ρίξαμε την μπλούζα που ήταν έτσι. Χαίρομαι που υιοθέτησε και στην εκπομπή σου πάει. Δεν μου πάει. Βέβαια σου πάει. Αχ, ευχαριστώ, Μαριέλα. Ευχαριστώ. Μαριέλα και εσύ όμως, πάρα πολύ ωραία στα Αγίνα και ο φίλος μας επίσης. Όχι, αφού θα σου πάρει το πουκάμισο καφάτο, θα το βγάλουμε τώρα. Γιάννη, τι λες τώρα, το αφήσουμε το παιδί εδώ καλοκαιρινό. Το κρατάω. Στο τέλος, στο τέλος. Λοιπόν, έτσι όμορφα ξεκινάμε και έχουμε πάρα πολλά θέματα και για σήμερα, να ξέρετε. Θα ξεκινήσω από αυτή την τελευταία είδηση. Τώρα σας ανατρέπω λίγο επάνω, αλλά αυτή την είδηση που ακούσαμε στο γραφείο για το δράμα των μεταναστών, ρε παιδί μου, που δεν έχει τέλος. Μία γυναίκα γέννησε πάνω σε μία βραχονισίδα κοντά στην Μυτιλίνη. Είχε εντοπιστεί από το λιμενικό και δεν πρόλαβαν να τη μεταφέρουν, έσπασαν τα νερά. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα. Ανατριχιάσαμε με την είδηση, πραγματικά, μέσα στο γραφείο, λίγη ώρα νωρίτερα. Θα σας πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Και μαμά όμως και μωρό. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Και αυτό είναι πολύ πολύ αισιόδοξο μέσα σε όλο αυτό. Τώρα, κατά τα υπόλοιπα, εδώ έχουμε τις εξελίξεις που τρέχουν. Μαραθώνια η κατάθεση εχθές από την αδελφή της Ρούλας Πισπυρίγκου, τη Δήμητρα. Περίπου 9 ώρες στην Γάδα. Δεν ξέρω τι πραγματικά καινούριο έχει προκύψει. Φάνηκε να είναι ιδιαίτερα ψύχρεμη, ήρεμη και να εμένει στα όσα έχει ήδη πει. Θα τα δούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Θα έχουμε κοντά μας και τον δικηγόρο, τον κύριο Απόστολο Λίτρα σήμερα, ο οποίος αρχικά είχε αναλάβει την υπόθεση, ως οικογένεια τους είχε αναλάβει. Και μετά βέβαια παραιτήθηκε όταν αποδόθηκαν οι πρώτες κατηγορίες για την Τζορτζίνα στη Ρούλα και όλα τα υπόλοιπα προφυλακίστηκε. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχούμε. Εν πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να προσέχουμε. Κατά το τελευταίο 24ωρο, με βάση αυτά τα τεστ που γίνονται τώρα, που δεν γίνονται και πάρα πολλά από όσα μαθαίνουμε, έχουν υπερδιπλασιαστεί τα κρούσματα και έχουμε φτάσει χθες κάτι πάνω από 12.000. Ακριβώς. Και πολλές επαναλημώξεις. Θα έχουμε κοντά μας τον έγκριτο επιστήμονα, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, να τα συζητήσουμε όλα αυτά, έτσι, και να δούμε πώς πρέπει να προσέχουμε. Τώρα θα πάμε στη Λάρισα Μάριον, γιατί έχουμε αυτή την απίστευτη υπόθεση, ένα σύγχρονο Κωνσταλέξη και λίγο χειρότερο, θα έλεγα εγώ. Πολύ περισσότερα χρόνια. Υπενθυμίζω για την 51 ετών γυναίκα, η οποία για 42 χρόνια δεν είχε βγει από το σπίτι της. Θα έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής της Λάρισας για να ανοίξουμε το θέμα και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και τι θα ακολουθήσει βεβαίως. Και θα πούμε και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Γιατί το Metaverse είναι εδώ. Δεν ξέρω πώς γνωρίζουν ακριβώς είναι το Metaverse. Εγώ να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι. Σε λίγα χρόνια θα ζούμε μέσω των avatars μας. Οπότε και οι δουλειές μας θα έχουν να κάνουν, θα είναι συνυφασμένες με το Metaverse. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο για να δούμε ποια επαγγέλματα είναι του μέλλοντος. Σύμβουλος σταδιοδρομίας Κωνσταντίνος Κότιος εδώ. Τελείωσαν πανελλαδικές και τώρα περνάμε στην επόμενη φάση της αναζήτησης, έτσι, και των σχολών και βεβαίως παραπέρα της επαγγελματικής αποκατάστασης. Θα πάμε και μια βόλτα στην Αμφιλοχία, να γνωρίσουμε το μικρό Μόγλι που λατρεύει τα φίδια και θα πάμε και μια μεγαλύτερη... Το πιστεύετε, παιδιά, όντως. Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Ναι. Και θα πάμε και μια μεγαλύτερη βόλτα να δούμε τα παράξενα από όλο τον κόσμο. Αλλά δεν φοράω τυχαία πράσινο σήμερα, γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Και θα γνωρίσουμε ένα θρυλικό κατσαριδάκι το που σήμερα. Πώς καθαρί. Πώς το συνδέεσαι. Δεν ξέρω, το συνέδεσα εγώ. Έκανα δικό μου σχόλιο. Ναι. Για πες, θα σε παρακολουθήσω εγώ. Και θα γνωρίσουμε το θρυλικό κατσαριδάκι που σήμερα γίνεται 84 χρονών. Και έχω αστεία βίντεο σήμερα και ένα γκαλοπάκι. Έκπληξη. Αυτά εγώ. Μας έχεις πολλά. Μας και περιμένουμε πολλά και περισσότερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε καλησπερίζοντας αρχικά τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα και περιμένουμε και τη σύνδεσή μας με τον κύριο Απόστολο Λίτρα. Κύριε Μπαλάσκα, καλησπέρα σας. Με ακούει? Λοιπόν, η σύνδεση μάλλον θα... Λοιπόν, η σύνδεση τώρα θα αποκατασταθεί με το καλησπέρα σας. Παρόλα αυτά, λοιπόν, λίγο να δώσουμε μερικά στοιχεία, πέραν του ότι είναι πολύ γνωστό. Ήταν μαραθώνια χθες η κατάθεση της Δήμητρας Πισπυρίγκου. Έμεινε για πάνω από 10 ώρες στον 10ο όροφο της Γαδά.
απάντησε σε πάρα πολλές ερωτήσεις αναφορικά με την ώρα θανάτου της μικρής Ήριδας, ποιος βρήκε το βρέφος, τι ακολούθησε μετά, τι συνέβη με το περιβόητο πανάκι του μωρού. Σε έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις και για τη σχέση του ζευγαριού, της Ρούλας με τον Μάνου, για το πώς αντέδρασε η μητέρα, η Ρούλα, όταν βρήκανε το παιδί νεκρό. Παρ' όλα αυτά φαίνεται, και τώρα θα ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω και τον... Λοιπόν, έχουμε τώρα τον κύριο Λίτρα, έχουμε τον κύριο Απόστολο Λίτρα, τον γνωστό δικηγόρο. Κύριε Λίτρα, καλησπέρα. Τώρα έχουμε και τον κύριο Μπαλάσκα, ωραία. Και οι δύο εδώ. Λοιπόν, κύριε Λίτρα, να ξεκινήσω από εσάς. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς είχατε αναλάβει και ως δικηγόρος της οικογένειας πριν αποδοθούν οι κατηγορίες στην Ρούλα Πισπυρίγκου για το θάνατο της Τζορτζίνας. Τώρα, το πόρισμα, από όσο λέει, έχουμε τρεις δολοφονίες. Ποια είναι η δική σας άποψη? Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση? Λοιπόν, πράγματι... Από αυτά που έχω ακούσει και εγώ, γιατί δεν έχω δει το πόρισμα, μιλάει ο κύριος Καρακούκης και ο κύριος Καλόγριας για ασφυξία. Εδώ τώρα θα πρέπει να σας πω το εξής. Όταν θα έρθει η ώρα του δικαστηρίου, ουσιαστικά θα είναι ένα δικαστήριο ανάμεσα σε ιατροδικαστές. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε... κάποιες διαφορετικές ερμηνείες στα πρώτα πορίσματα και κάποιες διαφορετικές ερμηνείες στο δεύτερο πόρισμα. Από εκεί και μετά θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρχουν τεχνικοί σύμβουλοι της κατηγορουμένης, δηλαδή οι ιατροδικαστές άλλοι, ναι, οι οποίοι θα μπορούν να εκφέρουν κάποια διαφορετική άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, κύριε Λίτρα, μισό λεπτό, γιατί αυτό όλο πήρε πάρα πολύ χρόνο για να γίνει μια πολύ μεγάλη και ενδελεχής έρευνα, που φαίνεται ότι στην πρώτη φάση για τα πορίσματα, όταν χάθηκαν τα δύο κορίτσια, η Μαλένα και η Ήριδα, δεν είχε γίνει. Δεν είχαν βγει ούτε ο γονιδιακός έλεγχος, δεν είχαν βγει ούτε όλες οι ιατροδικαστικές, ούτε το πανάκι είχε εξεταστεί. Λοιπόν, τώρα εδώ παραθέτουν από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Έτσι, το πόρισμα δεν το έχει δει κανείς. Λοιπόν, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, εδώ υπάρχουν τουλάχιστον 10 στοιχεία για τις περιπτώσεις που ουσιαστικά στοιχειοθετείται η δολοφονία και η εγκληματική ενέργεια και ο ασφυκτικός θάνατος. Ναι. Απλά να σας θυμίσω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παίρνω κάποια συγκεκριμένη θέση, ναι, αλλά αυτά όλα που συζητάμε τα γνώριζαν και οι πρώτοι ιατροδικαστές. Δηλαδή είχαν... υπήρχαν δηλαδή, ναι, τα στοιχεία αυτά και κατά τις πρώτες ιατροδικαστικές. Και μάλιστα μου κάνει τρομερή εντύπωση, εγώ το έχω ξαναπεί όσο περίεργο και να σας φαίνεται, ότι όταν είχα έρθει σε επαφή με τους ιατροδικαστές οι οποίοι είχαν εξετάσει τα... με είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν βλέπανε ασφυξία. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε ότι το καινούριο πόρισμα των δύο πράγματι κορυφαίων ιατροδικαστών της χώρας, ναι, να έχουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Κύριε Λίτρα, για να καταλάβω κάτι, γιατί εσείς έχετε έρθει ακόμη πιο κοντά από άλλους δικηγόρους αυτή την υπόθεση, αφού την είχατε αναλάβει έστω για εκείνο το διάστημα. Εδώ εμείς παρακολουθούμε τόσο καιρό να λέγεται ότι εδώ τώρα αναλύονται πράγματα τα οποία και στοιχεία που δεν υπήρχαν. Πρώτον, γιατί και δεν είχαν συνδεθεί οι θάνατοι, αλλά και από την άλλη πλευρά, ας πούμε ότι εδώ συζητούσαν για την Ήριδα, για την αγενεσία φλεβοκόμβου. Αυτό τότε δεν είχε προχωρήσει. Υπήρχε ένα ερωτηματικό ως προς αυτό. Ή ας πούμε δεν είχαν γίνει αναλυτικές εξετάσεις στο πανάκι. Αρχικώς νόμιζαν ότι αυτό ήταν ένα υγρό που βγήκε από τους πνεύμονες, ενώ τελικά τώρα αποδείχτηκε ότι αυτό ήταν αίμα. Ναι, πράγματι. Θέλω να καταλάβω, όχι, δηλαδή, επειδή τοποθετείτε ότι εδώ κατευθείαν προφανώς και η πλευρά της Ρούλας Πισπυρίγκου ενδεχομένως συνεχίσει στην αμφισβήτηση των πορισμάτων, αλλά εσείς θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να κλονιστεί στο δικαστήριο και πάλι? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος
που μπορεί να αμφισβητήσει αυτό που θα σας πω, είναι ότι δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά οι δύο διαφορετικές ερμηνείες στις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, το ότι μαθαίνουμε, κύριε Λύτρα, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, έχει ζητήσει εξέταση και να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες από τους ιατροδικαστές που είχαν αρχικά αναλάβει τις υποθέσεις, χωρίς δόλο από ό,τι ακούμε μεν, αλλά μπορεί από αμέλεια. Ναι, πράγματι, δόλο σίγουρα δεν υπάρχει από τους πρώτους ιατροδικαστές, αλλά από εκεί και μετά σας λέω το ότι οι αιτίες θανάτου με βάση τις πρώτες ιατροδικαστικές είναι συγκεκριμένες. Έρχεται τώρα το δεύτερο πόρισμα από τον κύριο Καρακούκη και τον κύριο Καλόγρια που αναφέρει κάτι διαφορετικό. Όταν λοιπόν, εγώ σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό, όταν λοιπόν ανάμεσα σε κάποιους επιστήμονες βλέπετε το ότι υπάρχει, αν θέλετε, μία διαφωνία στην ερμηνεία. Αυτό, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα θέμα το οποίο το δικαστήριο θα το απασχολήσει. Για ποιο λόγο, δηλαδή, θα πρέπει το δικαστήριο να πάει υπέρ της γνωμοδότησης, αν θέλετε, της καινούργιας ιατροδικαστικής των Καρακούκη Καλόγρια και όχι των προηγουμένων. Γιατί και από εκεί και δεν είμαι στη θέση να το απαντήσω, απλά επειδή το παρακολουθούμε τόσους μήνες και τόσο μεγάλο διάστημα και με βάση τα τελευταία στοιχεία, είναι πάρα πολλά πλέον τα στοιχεία που έχουν εξεταστεί πολύ περισσότερα ενδελεχώς. Λέω εγώ τώρα, κύριε Λύτρα, δεν ξέρω, ρωτάμε και κιόλας. Θα υπάρχει, και ακούστε, και αυτό που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο θα είναι, αν υπάρχουν, σας λέω, από την πλευρά της κατηγορουμένης τεχνική σύμβουλη, δηλαδή άλλοι ιατροδικαστές, οι οποίοι θα αμφισβητήσουν το πόρισμα το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Εάν υπάρχουν λοιπόν άλλοι ιατροδικαστές που θα το αμφισβητήσουν, αντιλαμβάνεστε ουσιαστικά ότι φτάνοντας αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο, ουσιαστικά το δικαστήριο αυτό που θα κάνει θα είναι να προσπαθήσει μέσω των ιατροδικαστών, δηλαδή θα είναι μια, αν θέλετε, μάχη ιατροδικαστών για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Λύτρα, ναι, ελάτε, ναι. Ολοκληρώστε το. Όχι, αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι το εξής, ότι το ότι υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση στο πόρισμα, ξέρετε, δημιουργεί αμφιβολίες. Δεν μιλάμε για σιγουριά. Σιγουριά μιλάμε όσον αφορά αυτό για τον κύριο Καλόγρια. Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτό, άπαξ και δεν υπάρχει ομολογία. Και, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται έτσι όπως μέχρι αυτή τη στιγμή τόσο η στάση της Ρούλας Πισπυρίγκου, όσο ενδεχομένως και χθες, δεν ξέρω τώρα θα μας πει και λίγο περισσότερο ενδεχομένως ο κύριος Μπαλάσκας, το τι ακριβώς, το περίγραμμα τουλάχιστον, ό,τι μπορεί να υποθεί, υπόθηκε. Θεωρείτε ότι χωρίς ομολογία θα πάμε πάλι σε μια αμφισβήτηση, κύριε Λύτρα? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο το ότι θα υπάρχει αμφισβήτηση και αυτή θα είναι και, σας λέω, η δουλειά του δικαστηρίου. Μάλιστα. Θα πρέπει το δικαστήριο αυτή την αμφισβήτηση η οποία θα υπάρχει και μιλάμε σε επιστημονικό επίπεδο, έτσι, θα πρέπει λοιπόν αυτό ουσιαστικά να δει το δικαστήριο. Μάλιστα. Που θα πάμε λίγο στον κύριο Μπαλάσκα. Κύριε Μπαλάσκα, καλησπέρα σας. Η αστυνομία χρειάζεται την ομολογία ή έχει πλέον δεμένη την υπόθεση και των τριών θανάτων? Και δεύτερον, εχθές κατέθεσε η Δήμητρα Πισπυρίγκου για περίπου 10 ώρες. Και από όσο μαθαίνω από το ρεπορτάζ μου, έπεσε σε πολλές αντιφάσεις στις ερωτήσεις των αστυνομικών. Βέβαια, δεν την είδαμε να βγαίνει ως κατηγορούμενη ή ως προφυλακιστέα, μάλλον, από τη Γαδά. Θα μπορούσε επίσης. Θα μπορούσε. Γιατί ακούμε πάρα πολλά. Ναι, ελάτε. Κοιτάξτε. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι υπάρχουν τρεις ανθρωποκτονίες και η δικαιοσύνη θα κληθεί να αντιμετωπίσει, στην έδρα τουλάχιστον, τρεις ανθρωποκτονίες. Αυτό που ακόμα μπορούμε να πούμε ότι είναι δεδομένο είναι ότι στην πρώτη ανθρωποκτονία που ερευνήθηκε της μικρής Ζορτζίνας, η δικαιοσύνη, οι αρμόδιοι δικαστικοί έχουν καταλήξει ότι υπάρχει ενοχή και την έχουν καταλογίσει με την προφυλάκηση
και βεβαίως με τον καταλαγισμό της πράξης. Μέχρι τώρας στη φερόμενη ο δράστης. Από εκεί και πέρα δεν έχει καταλογιστεί τίποτα άλλο σε κανέναν άλλο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εμείς καταθέσεις πήραμε. Οι καταθέσεις που πήραμε θα μας χρησιμεύσουν για τα συμπεράσματά μας. Ναι. Θα πάρουμε και άλλες καταθέσεις. Έχουμε να πάρουμε μια-δύο καταθέσεις ακόμα. Θα καταθέσει η κυρούλα Πισπυρίγκου εκ νέου, κύριε Μπαλάσκα. Είναι πολύ πιθανό. Πριν να σταλεί δικογραφία. Μετά τι να το κάνουμε. Εγώ σας ρωτάω. Περίμενα είναι τα καταθέσεις. Ναι. Mm-hmm. Αν θα καταθέσει, αυτό είναι στη σκέψη της Ισαγγελέφ. Εάν μας εντάξει η Ισαγγελέφ να καταθέσει σε εμάς αυτή τη φορά, όχι στις ανακριτικές αρχές, θα είναι το επιστέγασμα για να μπορέσουμε να κλείσουμε εμείς την υπόθεση, να παραδώσουμε το φάκελο στις δικαστικές αρχές και με τα δικά μας χωρίσματα και τις δικές μας προτάσεις και σκέψεις. Ναι. Και βεβαίως είναι αρμόδιοι οι δικαστικοί να αποφασίσουν για τα περαιτέρω. Κύριε Μπαλάσκα, σας ρώτησε και ο Φίβος για το πώς ήταν χθες η αδελφή της Ρούλας κατά τις 9 ώρες, 10 ώρες, πόσες ήταν αυτή η κατάθεση. Έπεσε όντως σε αντιφάσεις είπε τα ίδια ακριβώς και ουσιαστικά παρά τον καταιγισμό ερωτήσεων που μαθαίνουμε δεν προέκυψε κάτι καινούριο. Αυτό που μπορώ να σας πω και αυτό που μου επιτρέπετε να σας πω είναι ότι ήταν επάνω στη βάση της προηγούμενης κατάθεσής της. Δεν παρέκλεινε. Δεν δηλαδή λύγησε μία φορά. Εγώ σας λέω ότι αφήστε το κομμάτι παρούσα, δολοφονίες και όλα αυτά. Τρία παιδιά, τα νύψια της έχουν πεθάνει. Γιατί όλοι καταθέτουν αυτή την απίστευτη ψυχρή στάση και την απουσία συναισθήματος. Δεν λύγησε ούτε μία φορά στη διήγηση όλων αυτών. Ενδεχομένως, απαντώντας και εγώ υποθετικά, όπως και εσείς με ρωτάτε υποθετικά, ναι, ενδεχομένως για να μην παρεκκλίνει από την πρώτη της κατάθεση. Mm-hmm. Θα έπρεπε λοιπόν να είναι λογικά σκεπτόμενη, θα πρέπει να ενθυμείτε το τι είχε πει για να το ξαναπεί και βεβαίως όλο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι διανθίστηκε και με νέες ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις των συναδέλφων μου όσον αφορά την ιστορία του ζευγαριού, τις ναι, μεταξύ τους σχέσεις, το πώς συμβίωναν από την ημέρα που γνωριστήκανε, το τι προβλήματα ενδεχομένως είχαν, το αν υπήρχαν προβλήματα με τα παιδιά και την οικογένεια. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, γιατί βλέπετε κι εσείς ότι μιλάμε για πάνω ναι, από 9 ώρες. Θέλω εμείς πάντως, ναι, να σας πω λίγο διατάφτα, ναι, ότι ευγάζουμε τα συμπεράσματά μας αυτή τη στιγμή, από το πρωί έχει μπει όλη η κατάθεσή της και όλα όσα είπε στο μικροσκόπιο και βέβαια αυτά εξαφορήτου θα τα εισάγουμε στο φάκελο στον οποίο θα παραδώσουμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Ελάτε κύριε Λύτρα. Ναι, μία διόρθωση θέλω μόνο να κάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Μπαλάσκας. Έχουμε ενδείξεις ενοχής. Mm-hmm. Έτσι. Είναι είπα πολύ σημαντικό. Είπα φερόμενος δράστης κύριε Λύτρα. Είπα φερόμενος, ναι, ναι, αυτό δράστης. Είναι ενδείξεις. Έτσι την αποκάλεσα την κυρία Πισπυρίγκου. Ναι, ναι. Φερόμενη ως δράστης. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Λύτρα, ενδείξεις. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή εσείς είχατε έρθει σε επαφή με αυτό το ζευγάρι και επί εκείνο το διάστημα ο Μάνος Δασκαλάκης στήριζε απόλυτα την Ρούλα πριν και τις κατηγορίες για την Τζορτζίνα και την αποκαλούσε και έλεγε ότι ήταν μια πολύ καλή μάνα. Υπόδειγμα μητέρας. Υπόδειγμα μητέρας. Τώρα, εχθές, μετά το πόρισμα και όλα αυτά, έχει αρχίσει και λέει ότι συνειδητοποιώ ότι η Ρούλα, έτσι φέρεται να λέει, από το περιβάλλον, έτσι λέει το ρεπορτάζ και μαθαίνουμε, ότι η Ρούλα, συνειδητοποιώ ότι η Ρούλα έχει δολοφονήσει τρία παιδιά. Αυτό πώς σας φαίνεται εσείς που τους είχατε ζήσει τότε? Εγώ αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη είναι ότι τόσο ο Μάνος Δασκαλάκης, όσο και η οικογένεια του Μάνου Δασκαλάκη, mm-hmm, αυτό που θεωρούσαν είναι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να έχει κάνει κακό στα παιδιά της. Από εκεί και μετά όμως, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Όταν έχουμε κάποιο κατηγορούμενο ο οποίος δεν αποδέχεται την πράξη του, ξέρετε, θα πρέπει να αποδειχθεί πλέον, γιατί τα δικαστήρια δεν θα δικάσουν με ενδείξεις, αλλά θα πρέπει να δικάσουν με αποδείξεις. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις που να είναι ικανές για να τιμωρηθεί η συγκεκριμένη κατηγορούμενη. Όχι όμως ενδείξεις. Όταν δηλαδή, ένα πόρισμα υπάρχει, όμως λέει κύριε Λύτρα ότι είναι δολοφονίες.
να σας πω κάτι. Θα αναζητηθεί και ο δράστης ή οι δράστες, αν είναι και άλλοι εμπλεκόμενοι, όχι. Θα σας πω κάτι το οποίο είναι γενικό, το οποίο θα το γνωρίζει προφανώς και ο κύριος Μπαλάσκας. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στα δικαστήρια που βλέπουμε το ότι υπάρχουν ιατροδικαστικές εκθέσεις οι οποίες στο δικαστήριο πέφτουν. Δεν πάει να πει ότι μία ιατροδικαστική έκθεση είναι απόλυτα σωστή πάντα. Είναι πάμπολες οι περιπτώσεις που υπάρχουν διαφωνίες ιατροδικαστών σε δικαστήρια. Το δικαστήριο ουσιαστικά αυτό καλείται να κάνει. Γι' αυτό και πάει και πρέπει να σώσει τώρα όλη την παρτίδα ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Νομίζω με αυτά που έχει στο μυαλό του να κάνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση της Λάρισας τώρα και της γυναίκας η οποία ήταν έγκλειστη επί 42 χρόνια. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σωτήρη Βούλγαρη, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λάρισας και σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους... Καταρχήν, η γυναίκα πού είναι τώρα, κύριε Βούλγαρη, και σε ποια κατάσταση? Είναι σε προστατευόμενο περιβάλλον. Παρακολουθείται τις κοινωνικές λειτουργούς. Είναι σε συνεργασία με το συλλογικό της περιβάλλον οι υπηρεσιακές δομές του Δήμου μας. Και από εδώ και πέρα πλέον θα είναι σε περίοδο προστασίας συγκεκριμένη και αρχίσαν τα πρώτα βήματα της κοινωνικής ενέργειας. Έχει συνέστηση του τι έχει συμβεί? Έχει και καλή επικοινωνία με τις κοινωνικές λειτουργούς που παραδέθηκαν από τις 18 Ιουνίου μετά το θάνατο της μητέρας. Ναι. Και οι οποίες αναγνώρισαν και το περιστατικό του κοινού. Κοιτάξτε τώρα, εδώ όλη αυτή η ιστορία εσείς έχετε αναλάβει τώρα, αλλά φαίνεται ότι ήταν και για πολλούς κοινό μυστικό. Δηλαδή και η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί κάποια φορά στο παρελθόν, το ήξερε ότι υπήρχε αυτή η γυναίκα μέσα εκεί. Και οι συγγενείς που ενδεχομένως κάποιοι ήθελαν να αντιδράσουν δεν αντέδρασαν. Και η γειτονιά, και βλέπουμε και ένα σπίτι που δεν ξέρω τώρα, δεν είμαστε και εκεί και δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνετε. Περιγράφεται λίγο ως φρούριο. Τελικά αυτή η γυναίκα ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι ηθελημένα, δηλαδή με έναν τρόπο που δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγραφεί, ή την κρατούσαν με το ζόρι μέσα? Κατ' εκτίμηση και εικάζοντας ότι με συνεργασία με τη μητέρα της, ζώντας σε ένα περιβάλλον μιας οικογενειακής κατάστασης που ας πούμε ήταν πυρηνική οικογένεια με τις δυναμικές της δικές της, και φυσικά επειδή και από το ρεπορτάζ όπως προέκυψε χθες, γιατί και από εκεί παίρνουμε και εμείς κάποιες ειδήσεις και πληροφορίες, ότι έβγαινε για τα πετωσί τα σκουπιδία, ήταν σε καλή κατάσταση. Κύριε Βούλγαρη, είναι όμως απορίας άξιων πώς γίνεται επί 42 χρόνια ο Δήμος να μην ήξερε τίποτα? Δεν μιλάμε για έναν και δύο μήνες. Μιλάμε από το 1980. Από 9 χρονών. Δεν πήγε σχολείο. Δεν το αναζήτησε κανένας αυτό το παιδί. Λοιπόν, το σχολείο είναι υποχρεωτικό. Βέβαια. Επειδή ταυτόχρονα είμαι και εκπαιδευτικός και μάλιστα με καμιά 43 χρόνια υπηρεσίας, προσφάτως έχω φύγει. Κοιτάξτε, τα σχολεία σίγουρα έχουν τη δυναμική της αναζήτησης και... προσωπικά το έχω κάνει, άρα φαντάζομαι και αναζητήθηκε προφανώς από τα σχολεία εκείνου του καιρού. Σίγουρα δεν υπήρχαν ενδιάμεσα οι δομές. Σε τι κατάσταση βρέθηκε η γυναίκα αυτή? Όταν την βρήκαν οι κοινωνικοί φορείς, ήταν τρομαγμένη? Σε και το περιβάλλον πώς ήταν επίσης? Όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα και τέτοια περιγραφή από τα λίγα που μπορούν να μεταφέρουν λόγω του συμβάντους και λόγω των προσωπικών δεδομένων. Ξέρετε, η κοινωνική λειτουργία είναι πάρα πολύ δύσκολη στη μεταφορά προσωπικών ειδήσεων. Ναι. Κύριε Βουλγάρη, η περιγραφή... στοιχεία ότι επισκεπτόντουσαν κόσμο στο σπίτι, άλλος κόσμος ποτέ το σπίτι, υπάρχουν τέτοια στοιχεία? Από ό,τι φαίνεται υπήρχε ένα συγγενικό περιβάλλον που συγκεκριμένα πρέπει να είχε επισκεψιμότητα το σπίτι. Άρα προφανώς το ξέρανε κι άλλοι αυτό. Προφανώς, το ότι δεν μεταφέρθηκε κάτι προς τις υπηρεσίες της πρόνοιας, είτε εκείνου του καιρού είτε σε νεότερο καιρό, που συνήθως πληροφορούμαστε πάρα πολλά περιστατικά από τη γειτονιά και προστρέχουμε προς βοήθεια του οποιοδήποτε συνανθρώπου μας, είτε Βουλγαρή, ο ίδιος μας καλεί είτε η γειτονιά. Αυτή η γυναίκα σήμερα έχει εκδώσει ποτέ ταυτότητα? Δηλαδή είναι πολίτης? Υπάρχει για την πολιτεία?
Δεν το ξέρω αυτό. Αν τα νομιμοποιητικά της... Ναι, αλλά για να πάρει και τα αντίστοιχα επιδόματα, πρέπει να έχει ταυτότητα. Δηλαδή, αυτή είναι κάποια που είναι ζήσει κάπως από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα η πρόνοια θα κατευθύνει ακριβώς προς αυτόν τον ορίζοντα τα δικαιώματα και ουσιαστικά θα αποκτήσει όλα εκείνα που ενδεχόμενα... Μπορεί να ενταχθεί μετά από τόσα χρόνια στην κοινωνία. Προσωπική εκτίμηση, θα έλεγα ότι πάντα είναι δύσκολη η ένταξη στις μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες. Θέλει κιόλας. Θα ρω ότι με βοήθεια, γιατί το κοινωνικό πλέγμα των δικών μας υπηρεσιών δεν είναι μονοδιάστατο. Συνεργαζόμαστε με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και της πρόνοιας, και της, η πρόνοια δηλαδή του Δήμου και με την πρόνοια της περιφέρειας και με τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων και ό,τι περιλαμβάνει αυτό το κοινωνικό πλέγμα όπως ακριβώς είναι νομοθετημένο, το οποίο να είναι υποφελία του οποιοδήποτε πολίτη ο οποίος είτε μας πληροφορούμαστε γι' αυτόν, είτε ο ίδιος. Λοιπόν, κύριε Βούλγαρη. Και την υποστήριξή μας. Ευχόμαστε. Ό,τι και καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Και να υπάρξει έτσι. Ελπίζουμε ότι το δύσκολο είναι τώρα και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχω εμπιστοσύνη και στις ομάδες των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις υπηρεσίες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βούλγαρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δώσετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να μάθουμε και για το Fuel Pass πιο αναλυτικά, αλλά και για την επιδότηση των, και αντικατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών. Παίρνεις φόρα και έρχεσαι. Αλέξανδρος Κλώσσας κοντά. Τον βλέπω και κάνει λίγο εκκίνηση. Έκανα, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Κάτσε να δούμε λίγο και πού έχει πάει η Στεφανία Ιτζακώστα σήμερα, για να τη βρούμε, να μας πει πού είναι. Ψυγεία βλέπω πίσω σου, Στεφανία. Καλησπέρα. Ακριβώς. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο ηλεκτρονέτ Base, το οποίο δεκάδες κόσμου, μπαίνουν πάρα πολλοί καταναλωτές μέσα, κάνουν ρεπορτάζ αγοράς. Θέλουν να δούνε τι τιμές παίζουν. Συζητούν πάρα πολύ εδώ με τον ιδιοκτήτη, με τον κύριο Μπέι, τι να αγοράσουν, τι τους προτείνει, και για να δούμε και τι θα κάνουν. Μάλιστα, είναι λοιπόν όλοι αισιόδοξοι ότι θα πάρουν και το βάουτσερ. Και, και όλα αυτά να συμβούν και στην περίπτωση του air condition, όσο είναι και ο καύσωνας. Λοιπόν, κύριε Μπέι, σας παρακαλούμε πολύ να μας περιμένετε λίγο. Καλημέρα και ερχόμαστε σας με πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το Fuel Pass, λίγο, Αλέξανδρε. Για να το Fuel Pass 2, πλέον ξέρουμε ότι θα τρέξει από το τέλος Ιουλίου, γιατί είναι πάρα πολλές πλατφόρμες και θέλουν λίγο να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Ιωταχή με ψηφιακή κάρτα, 80 ευρώ. Να θυμίσω, ήταν 45 ευρώ. Αυτή είναι η έκπληξη της υπόθεσης. Ιωταχή με τραπεζική κατάθεση, 65 ευρώ. Σημαίνει ότι το μπόνους για όποιον χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα είναι 15 ευρώ. Και όχι 5 όπως ήταν την προηγούμενη φορά. Η κυβέρνηση θέλει να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή κάρτα όσο περισσότεροι μπορούν, γιατί έτσι. Λύθηκαν τα προβλήματα όμως που υπήρχαν, δεν που κάποια δεν λειτουργούσαν, αλήθεια, τα post δηλαδή, δεν ήταν εξελιγμένα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορεί στο κινητό του να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα και θα χάσει τα 15 ευρώ. Μοτοσυκλέτα με ψηφιακή κάρτα στην υπηρετική χώρα 60 ευρώ, μοτοσυκλέτα με τραπεζική κατάθεση 45 ευρώ, ήταν 60 και 45 ευρώ αντίστοιχα, ήταν 35 ευρώ, συγγνώμη, αντίστοιχα. Και στα νησιά, εδώ πάει στο κατοστάρικο, γιατί είναι πιο ακριβά χωρίς βενζινική. Ψηφιακή είναι 85 ευρώ, 15 ευρώ το μπόνους πάει στο κατοστάρικο, είναι πολύ πιο ακριβά. Εκεί πέρα, μοτοσυκλέτα με ψηφιακή κάρτα 70 ευρώ, ήταν 40 ευρώ. Μοτοσυκλέτα με τραπεζική κατάθεση 55 ευρώ. Τέλος Ιουλίου θα ανοίξει πλατφόρμα, αρχές Αυγούστου θα μπουν τα χρήματα είτε στο κινητό μας είτε στον τραπεζικό λογαριασμό. Μέχρι και 1 Σεπτεμβρίου θα μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει. Να δούμε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Εδώ τώρα τι έγινε, συγγνώμη, 45 χιλιάρικα. Είναι το ταβάνι. Είναι το ταβάνι. 4 παιδιά, η οικογένεια με 4 παιδιά είναι τα 45 χιλιάρικα. Δεν είναι όπως ήταν στο Power Pass. Τα 30 χιλιάρικα. Τα 30 χιλιάρικα την προηγούμενη φορά. Στο Power Pass είναι 45 χιλιάρικα για όλους. Ασχέτως οικογενειακής κατάστασης, για παράδειγμα. Εδώ αυξάνεται, αλλά αυξάνεται σταδιακά. Άγαμος είναι 30.000 ευρώ, ζευγάρι 33.000 ευρώ, είναι το συνδυματικό όριο για το ζευγάρι. Ζευγάρι και ένα προστατευόμενο μέλος 36.000 ευρώ, ζευγάρι και δύο προστατευόμενα μέλη 39.000 ευρώ, ζευγάρι και τρία προστατευόμενα μέλη 42.000 ευρώ, ζευγάρι με τέσσερα προστατευόμενα μέλη 45.000 ευρώ. Εδώ είναι το ταβάνι καθαρό. Αυτό σημαίνει ότι είναι 73, 75, 78. Το μεικτό, ανάλογα τώρα και με το επάγγελμα και με τις κρατήσεις.
Αυτό θα το δούμε τέλος Ιουλίου. Θα επανέλθουμε, ναι. Γιατί ακόμα δεν ανοίγει τίποτα. Μην πάει κάποιος να προσπαθήσει να βρει το Fuel Pass. Δεν έχει ανοίξει δεν είναι ακόμα. Λοιπόν, για πάμε τώρα πίσω. Πάμε στη Στεφανία την Τζακώστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ηλεκτρικές συσκευές και την αντικατάσταση. Καλησπέρα σας και πάλι, κύριε Μπέι. Για πείτε μας τώρα, προφανώς υπάρχει ενδιαφέρον. Και πότε ανοίγει η πλατφόρμα? Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ανοίξει, έχει ανοίξει. Ωραία. Άνοιξε χθες. Άνοιξε χθες, μάλιστα. Ναι. Άνοιξε, πλατφόρμα. Άνοιξε χθες, έχουν αρχίσει να γίνουν οι πρώτες αιτήσεις. Πρώτα είναι με τα τελευταία ψηφία των αφημί. Και κλείνει αυτός ο πρώτος κύκλος την Παρασκευή. Και μετά θα μπορούν όποιο αφημί να κάνει ανά πάσα στιγμή το αίτημα. Άρα τώρα, μισό λεπτό, έχουμε και τον Αλέξανδρο εδώ. Το βλέπω και στο τίτλο, στο σούπερ μας. Τώρα εξυπηρετείτε το 1, 2, 3, 4. Ναι, ναι. Και ανοίγει σιγά-σιγά. Μπορεί να ανοίξει και πιο γρήγορα από ό,τι το περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή να έχουν ανοίξει. Για από αύριο να έχουν ανοίξει όλα. Άμα πάει καλά η διαδικασία. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Μπέι, ναι. Δυνατότητα να κάνουν αίτηση έχει κάθε αφημί. Mm-hmm. Από εκεί πέρα η αξιολόγηση θα γίνει μέχρι τις 5 Ιουλίου, οπότε mm-hmm. και θα αποσταλεί με ηλεκτρονική μορφή το βάουτσερ. Το βάουτσερ θα το λάβει ο καταναλωτής και μετά θα πάει στην επιχείρηση προτίμησης να κάνει τη συναλλαγή. Άρα από το ποσοστό που θα έχει αξιολογηθεί. Τώρα δεν 50, έχει μεγάλη 45, σημασία 30... πριν κάνουμε την αίτηση, αν ξέρουμε ακριβώς ποια συσκευή θέλουμε να πάρουμε, να έχουμε όχι, καταλήξει. Όχι. Όχι, το σημαντικό είναι να γίνει η αίτηση. Και δεν ξέρουμε πόσοι από αυτές θα ικανοποιηθούν. Καλό είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να κάνει. Ναι. Και από εκεί πέρα θα υπάρχουν και επιλαχόντες, θα υπάρχει και μια διαδικασία που πάρα πολλές αιτήσεις θα ικανοποιηθούν. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπέι. Βεβαίως υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, θα πάμε και σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπέι. Για τα ψυγεία, καταλαβαίνουμε ότι έχει αφορά μόνο μια συγκεκριμένη ενεργειακή. Ναι, όλα. Όλες οι συσκευές είναι ανάλογα με την ενεργειακή. Όριο. Όριο είναι το ε και προς τα πάνω, μέχρι το ε. Άρα όχι όποιο ψυγείο διαλέξουμε ή θα θέλαμε. Όχι, όχι. Είναι συγκεκριμένες οι προδιαγραφές. Όλο το πνεύμα του προγράμματος αυτού είναι να έχουμε μια ενεργειακή καλυτέρωση στη χώρα. Και προτείνονται συσκευές ψυγεία μέχρι ε κατηγορίας, καταψύχθες μέχρι F και κλιματιστικά α2 στη ψύξη, α3 στη θέρμανση. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν, είναι υπάρχει μια καλυτέρωση στο ενεργειακό ισοζύγιο. Αυτή είναι προφανώς. Η δουλειά. Και γι' αυτό υποτίθεται ότι γίνεται και η αντικατάσταση. Έτσι κι αλλιώς. Πάμε σε κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, έλα, Αλέξανδρε. Αν μπορούν οι οικιακοί καταναλωτές να επιχορηγηθούν και να ανακυκλώσουν όλες τις ηλεκτρικές συσκευές τους. Όχι. Το πρόγραμμα αφορά. Το πρόγραμμα αφορά λειτουργούσα συσκευή, η οποία ψυγείο θα αντικαθιστά ψυγείο. Κλιματιστικό, κλιματιστικό. Αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε στα κλιματιστικά, ότι θα μπορούσε κάποιος καταναλωτής να ανακυκλώσει τον 9.000 BTU και να αγοράσει ένα νέο 24.000 BTU. Δεν τον δεσμεύει το μέγεθος. Ναι, δεν πρέπει να είναι. Με την βασική προϋπόθεση ότι είναι λειτουργούσες οι συσκευές. Δεν πρέπει να είναι σε απόλυτη αντιστοιχεία το παλιό με το καινούριο. Ωραία. Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Μπορεί να κάνει, έχει δικαίωμα κάθε φυσικό πρόσωπο να αντικαταστήσει μέχρι 2 κλιματιστικά και 1 από τις συσκευές ψυγείο είτε καταψύχτης. Άρα και αιτήσεις. Ωραία. Παίζει σημαντικό ρόλο στο τι συσκευή, στο τι επιδότηση θα πάρουμε το εισόδημά μας. Υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο και σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μέχρι τις 5.000 ευρώ εισόδημα, είναι τα 50%. Ετήσιο, και μετά υπάρχει κλίμακα. Αυτό, Ετήσιο. Ετήσιο, ετήσιο εισόδημα, οικογενειακό εισόδημα, έτσι. Και μετά είναι μέχρι 10.000 τα 45, 45 μετά είναι 35% από 10 έως 20.000 και πάνω από τις 20.000 το εισόδημα, η επιδότηση είναι 30%. Όσο ψηλό και αν είναι από πάνω από τις 20.000. Μας ακούτε, κύριε Μπέι? Ναι. Πάνω από τις 20.000, λέω, αν είναι μεγαλύτερο το εισόδημα, κατά πολύ. Ο άλλος μπορεί να έχει εισόδημα, ξέρω εγώ, 60.000 και να θέλει να αλλάξει τις συσκευές. Μπορεί να μπει στο πρόγραμμα και να πάρει το 30%. Ταβάνι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι, ωραία, δεν ακούει μάλλον. Ταβάνι δεν υπάρχει. Όταν θα υποβληθούν όλες οι αιτήσεις, ανάλογα με τον αριθμό, με το μέγεθος που θα έχουν αυτές τις αιτήσεις,
Θα δούμε αν θα μπουν και άλλοι κόφτες, γιατί είναι συγκεκριμένα και τα χρήματα και ο αριθμός. Ναι, 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 ναι. Αν εκεί θα υπάρξουν επιλαχόντες, οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν και άλλα λεφτά, θα πάρουν μετά και άλλα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι όπως η άλλη κάρτα του Fuel Pass. Όταν θα υποβάλουμε την αίτηση, θα εμφανιστεί το voucher μπροστά μας εκεί στην διαδικασία του voucher. Άρα οι επιταγές θα εμφανιστούν στο λογαριασμό. Την έχουμε αυτή την κάρτα. Οφειλόμενου, ναι. Επίσης θα αποσταλούν μέσω SMS στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχουμε δηλώσει ήδη. Οπότε να ξέρουμε ότι το έχουμε το voucher. Θα το μάθουμε εκείνη την ώρα. Τώρα, για τη διαδικασία της ανακύκλωσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε ωφελούμενος που αγοράζει νέα συσκευή με επιδότηση υποχρεώνεται να παραδώσει μία αντίστοιχης κατηγορίας παλαιάς συσκευή στον προμηθευτή προς ανακύκλωση, δηλαδή ένα ψυγείο για ένα ψυγείο, ένα κλιματιστικό για ένα κλιματιστικό. Δεν μπορείς να πας να γυρίσεις ένα κλιματιστικό και να θες να πάρεις ένα ψυγείο. Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις. Πρέπει αυτό να είναι αντίστοιχο. Ναι. Είναι αντίστοιχο. Αντίστοιχα. Το μεγάλο ερώτημα που έχει τεθεί. Με βασική προϋπόθεση ότι πρέπει να είναι εν λειτουργία. Λειτουργία. Λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Ποιος θα κρίνει ότι είναι εν λειτουργία το συγκεκριμένο μηχάνημα? Όσον αφορά τα ψυγεία, είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται ανάμεσα στον έμπορο, στο μαγαζί που πουλάει ένα προϊόν και τον καταναλωτή. Ναι. Βεβαιώνουμε, υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις, όλα αυτά. Το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο και ίσως είναι και μια δυσλειτουργία του προγράμματος σε ό,τι έχει να κάνει με τους ψυκτικούς. Άρα έχουν αποκλειστεί με έναν πολύ δεσμευτικό νόμο, πάρα πολύ ψυκτικοί και είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν επιστοποιηθεί μέχρι την ώρα να μετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό θα δημιουργήσει καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις και αποκλεισμούς. Πρέπει άμεσα να το δει το Υπουργείο. Όχι εξτρά κόστος. Όχι, σε καμία περίπτωση εξτρά κόστος. Ναι. Αλλά υπάρχουν ακόμα και νησιωτικές περιοχές στη χώρα μας, επειδή λόγω δικτύου μπορώ να το γνωρίζω, που δεν έχουν στο νησί τους ούτε έναν πιστοποιημένο με τα κριτήρια που έχουν ζητήσει ο νόμος. Αυτά πρέπει να λυθούν και πρέπει να κλείσουμε. Να πω την είδηση, την εξέλιξη. Το Υπουργείο λέει ακριβώς επειδή διαπιστώνει το πρόβλημα, ότι θα το διαπιστώνει ο τεχνικός που θα κάνει την απεγκατάσταση και την εγκατάσταση, ότι η μονάδα που βγάζει λειτουργεί. Και θα υπάρξει τις επόμενες μέρες μία εγκύκλωση από το Υπουργείο το αρμόδιο για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, για σωστά να μην υπάρξει πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Μπέη, σας ευχαριστούμε πολύ και τη Στεφανία την Τζακώστα. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Δώστε μου μόνο τη φωτογραφία να ρίξουμε το quiz και θα πούμε σε λίγο και για τα δώρα και για τα άλλα το ρολόι. Πάρα πολύ δημοφιλή ηθοποιό από το εξωτερικό, στο Hollywood. Είναι έτσι καταγωγή από Αυστραλία. Τι να πω τώρα, πάρα πολλές διακρίσεις. Έχει κερδίσει Emmy Awards, Golden Globe Awards. Δεν είναι ξανθός τώρα, να σας πούμε, έτσι. Και ενίοτε έχει υπάρξει και ήρωας. Αυτό έτσι, και έχει κερδίσει και το Guinness World Record. Ως τον πιο πάρα πολύ ωραία. Θα σας δώσουμε ήρωα και περισσότερες πληροφορίες στη συνέχεια. Μέρα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα πούμε και τα υπόλοιπα σε λίγο. Μέρα μεσημέρι, κάτω Παύλα, Open TV. Λοιπόν, φύγαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Τι ώρα είναι, Γιάννη? 14 και... 14.47. Έτσι, ντάν, εδώ 13 επιστρέψουμε. Λεπτά πριν τις 3. Ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ειδήσεις και με αυτή την είδηση που πρωτοξεκινήσαμε και αναφέραμε στην εκπομπή μας, γιατί είναι όντως πολύ συγκινητική μέσα σε αυτό το δράμα που ζουν οι μετανάστες. Μιλάμε για τη γυναίκα Φίβο που γέννησε σε βραχονισίδα. Σε μια βραχονισίδα, στη βραχονισίδα Μπαρμπαλιάς, που βρίσκεται ανατολικά της Λέσβου, στήθηκε το πρωί μια τεράστια επιχείρηση από το κέντρο επιχειρήσεων του Λιμενικού και οι άνδρες του Λιμενικού κατάφεραν και απομάκρυναν τους ανθρώπους μαζί και τη γυναίκα με το βρέφος και είναι πλέον στη Μυτιλίνη και είναι καλά στην υγεία τους και να τους πούμε μπράβο, γιατί χωρίς την βοήθειά τους δεν θα ήταν δυνατό αυτό. Και την καλησπέρα μας. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Κοκάλας, εκπρόσωπος τύπου του Λιμενικού Σώματος και ο συνάδελφος, καλός συνάδελφος ο Γιάννης ο Συνάνης από το νησί. Μας έχει δώσει και τα πλάνα. Καλησπέρα και στους δύο. Γιάννη, μισό λεπτό να ξεκινήσω από τον κύριο Κοκάλα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κύριε Κοκάλα, για πείτε μας τώρα τι έγινε, γιατί πραγματικά μας ανατρίχιασε αυτή η είδηση. Εντοπίσατε 30 μετανάστες και πριν καλά-καλά προλάβετε να μπείτε σε μια διαδικασία μεταφοράς, η γυναίκα έσπασαν τα νερά και έπρεπε να γεννήσει εκεί. Και έγιναν 31. Ναι, ελάτε.
Καλησπέρα σας. Όντως είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση από τις πρωινές ώρες σήμερα. Εντοπίσαμε μια λέμβο η οποία είχε προσαράξει στην περιοχή Μπαρμπαλιάς ανατολικά της Λέσβου. Ναι. Μας κίνησε τις υποψίες. Τα στελέχη του λιμενικού σώματος ανέβηκαν στο νησί, ήταν απόκριμνη περιοχή. Εντοπίσανε 31 άτομα συνολικά και εντοπίσανε ότι εκείνη την ώρα ήταν και ένα νεογνό το οποίο μόλις είχε γεννήσει. Συγγνώμη, μία... επειδή τώρα βλέπουμε τα πλάνα αυτά. Τα πλάνα αυτά, αυτή η γυναίκα που μόλις βλέπουμε εδώ που κατέβηκε και κάνει 5 βήματα, είναι, όχι κάτσε, αφού τη βάλαν στο φορείο. Μου λέει ο Γιάννης είναι διασώστρια. Είναι αυτή η γυναίκα που γέννησε. Ναι. Είναι η γυναίκα που γέννησε, η οποία πρέπει να σημειώσουμε ότι την ώρα που εντοπίστηκε από τα στελέχη μας ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τα στελέχη του λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο και τα οποία άμεσα την πήγανε με το σκάφος μας στο λιμάνι της Μυτιλίνης, από όπου και μεταφέρθηκε τα πλάνα που βλέπετε. Ξεγέννησε ουσιαστικά, ναι, τη γυναίκα. Δεν προλάβανε να έρθει να ξεγεννήσει στη Μυτιλίνη, να γεννήσει στη Μυτιλίνη. Είχε γεννήσει πάνω στην νησίδα. Είχε γεννήσει πάνω στην νησίδα. Ήταν δηλαδή, δεν θα να περιγράψω τώρα να κάνω μέσα περιγραφές, αλλά ήταν μόλις, ήταν την ώρα που είχε γεννήσει. Με τον δώσαμε τις πρώτες βοήθειες. Ακριβώς, σωστά, σωστά, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Ναι. Και τους μεταφέραμε άμεσα με το σκάφος μας. Έχουν παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ, έχουν πάει στο νοσοκομείο της περιοχής του νησιού. Τουλάχιστον από ό,τι μας έχουν ενημερώσει οι γιατροί, χαίρουν άκρας υγείας. Μάλιστα. Γιάννη, έλα, εσύ το έζησες από πολύ πιο κοντά. Για πες μας τώρα δημοσιογραφικά. Θα σου πω κάποια πράγματα παραπάνω από ό,τι είπε ο κύριος Κοκάλας. Πρώτα απ' όλα είναι 32 τα άτομα, γιατί εδώ είναι το τραγελαφικό της ιστορίας. 31 ήταν αρχικά, και όταν ήρθαν εδώ πέρα, λοιπόν, αφού σας πω τι έγινε, συγκινητικές πραγματικά στιγμές, όταν έφτασαν λοιπόν όλοι εδώ, είδαν ότι κάποιος έλειπε. Ενημέρωσαν λοιπόν τους άλλους του λιμενικού, οι οποίοι πήγαν πίσω ξανά στην Παραχωνησίδα και βρήκαν όντως ακόμα ένα μετανάστη, ο οποίος είχε κρυφτεί φοβούμενος, πει τον πάρουν και τον στείλουν πίσω. Λοιπόν, όλο αυτό το γεγονός όμως, για οι συγκινητικές στιγμές που βλέπουμε, έρχεται μία μέρα μετά τις δηλώσεις του Ερντογάν, ο οποίος έλεγε ότι οι Έλληνες σκοτώνουμε, κακοποιούμε, βασανίζουμε τους μετανάστες, και βεβαίως για μία ακόμη φορά οι άντρες του λιμενικού σώματος έδειξε το πραγματικό ανθρώπινο πρόσωπό τους. Αυτές τις σκηνές είχαμε καιρό να δούμε από την εποχή του 15-16, όταν είχαμε αυτό τον παράζο ρόλο εδώ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, και οι άντρες του λιμενικού σώματος στην κυριολεξία έδιναν και την ψυχή τους προκειμένου να σώζουν έστω και μία ζωή καθημερινά. Θα πρέπει να σας πω ότι ήδη ο υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Γιάννης Τουραγιωτάκης, έδωσε συγχαρητήρια στους άνδρες του λιμενικού σώματος για την αυτοθυσία τους. Γιάννη, έχει ξανασυμβεί κάτι ανάλογο? Όχι, είχε συμβεί να έχει γεννήσει εδώ στο νοσοκομείο όταν ήρθε κάποιο μετανάστη, πολύ παλαιότερα, την εποχή του 2015. Θα πρέπει να σας πω ότι οι ροές στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί. Προσέξτε, οι απόπειρες μάλλον για να φτάσουν στα ελληνικά νησιά, γιατί οι άνδρες του λιμενικού σώματος, και όπως με ενημερώνει ο λιμενάρχης Μυτιλίνης, ο κ. Αντώνης Μανούσος, δεν κοιμούνται πλέον οι άνθρωποι, λόγω του ότι υπάρχει ένταση και προσπαθούν οι Τούρκοι δηλαίωποροι, οι αδίστακτοι, να περάσουν εδώ στα ελληνικά νησιά μετανάστες. Όμως υπάρχει επαγρύπτηση και γίνονται καθημερινά αποτροπές. Πράγματι δεν περνάει κουνούπι. Και βέβαιως είναι απορίες άξιων πώς έφτασαν αυτοί στο σύμπλεγμα, οι μετανάστες σημερινοί, στο σύμπλεγμα των βραχονισίτων του Κουμάκια, στη θέση Μπαρμπαλιάς, είναι ένα από τα νησάκια στα του Κουμάκια. Ναι. Και μόλις έμαθαν, έπεσε το σήμα στο λιμενικό σώμα, ότι υπάρχει φουσκωτή βάρκα με μετανάστες στο νησάκι, αμέσως κινητοποιήθηκαν οι άνδρες του λιμενικού σώματος. Γιάννη, έφτασαν πες εκεί μου λίγο και για πράγματι... τη γυναίκα, σε παρακαλώ πολύ. Είναι μια γυναίκα από Αφρική. Οι μετανάστες αυτοί, ναι, περισσότεροι όλοι, ήταν από την Αφρική, όλοι, που πέρασαν από τα τουρκικά παράλια σε εμάς. Σωστά, σωστά. Ναι. Όλοι οι μετανάστες είναι αφρικανικής καταγωγής. Θα πρέπει να σας πω ότι όταν έφτασαν εκεί οι άνδρες του λιμενικού σώματος, εκείνη την ώρα γεννούσε η κοπέλα, και βεβαίως όταν την έφεραν εδώ, τα πλάνα τα έχετε, ακόμα τον μπλακούτα τον κρατούσαν στα χέρια τους, δεν τον είχαν κόψει, και βεβαίως ήταν εδώ πέρα οι διασώστες του ΕΚΑΒ, είχαν ειδοποιηθεί από πολύ νωρίτερα και περίμενε στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Αγόρι ή κορίτσι έκανε? Αγόρι πρέπει να ήταν. Αγόρι πρέπει να ήταν. Έτσι όπως το κρατούσαν, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε και δεν μπορούσε να μιλήσει, και όλες ήταν σε κατάσταση σοκ η Λεχώνα, όπως και οι υπόλοιποι με όλο αυτό που συνέβη. Θα πρέπει να σου πω ότι εκτός από τη Λεχώνα, άλλοι δύο
πήγαν στο νοσοκομείο. Βλέπουμε εδώ στο νοσοκομείο, φωτογραφία. Το... Αυτή είναι η γυναίκα, έτσι, που το κρατάει τις πρώτες στιγμές στην αγκαλιά της το μωρό. Είναι διασώστρια. Είναι αυτό που σας έλεγα από την αρχή. Το ανθρώπινο πρόσωπο που δείχνουν όχι μόνο οι άνδρες του λιμενικού σώματος, οι άνδρες των ΕΚΑΒ, οι άνδρες της αστυνομίας σε τέτοιες περιπτώσεις και γενικότερα όταν βλέπουν ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα σε ανθρώπινο επίπεδο με τους μετανάστες, δεν υπολογίζουν αν είναι λαθρομετανάστες, αν είναι πρόσφυγες κλπ. Πάνω απ' όλα προέχει ανθρώπινη προσυγιότητα και αξιοπρέπεια. Ναι. Κύριε Κοκάλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε που μας μεταδώσατε έτσι αυτή την αισιόδοξη και καλή είδηση μέσα σε όλο αυτό το οποίο είναι ζωφερό και πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι και πώς χάνουν τις ζωές τους σε άλλες περιπτώσεις. Γιάννη, επίσης, ευχαριστούμε. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλώς, καλό μεσημέρι. Που η ζωή δεν σταματάει και το θαύμα της ζωής δεν περιμένει και όσο αντίξως και να είναι οι συνθήκες, συμβαίνουν κάτι τέτοιο και μένουμε άναυδοι και πολύ μικροί. Πάλι καλά είναι υγιές στο αγοράκι και έτσι. Είναι... Πάλι έτσι. Καλά είναι να τη ζήσει. Λοιπόν, μπράβο σε όλους. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Τζανάκη, τον συμπατριώτη μου, τον καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Κύριε Τζανάκη, καλησπέρα. Καιρό είχαμε να τα πούμε. Δεν ξέρω αν θα αρχίσουμε να τα λέμε πιο συχνά από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Το πιάνω με χιούμορ, γιατί δεν ξέρω να μας πείτε τώρα τι έχει συμβεί και έχουμε νέο κύμα ή ταλάντωση, όπως άκουσα να λέγεται από κάποιους με αυτόν τον υπερδιπλασιασμό των κρουσμάτων χθες. Εντάξει, είναι να παίξουμε λίγο με τις λέξεις, οι οποίες καμιά φορά και έτσι λίγο αλαφρώνουν το κλίμα των ημερών. Είναι γεγονός ότι από το τέλος του Μαΐου και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, εμείς εδώ από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης είχαμε προειδοποιήσει για την έλευση ενός πρώιμου καλοκαιρινού κύματος, το οποίο το ονομάσαμε το έκτο κύμα, και ήδη από τις 4-5 του Ιουνίου είχαμε προειδοποιήσει για αυτό το πράγμα. Ήρθε αυτό, δυστυχώς, ήρθε λίγο πιο πρόημα από ότι το περσινό και μας βρήκε σε μια στιγμή διακοπών και χαλάρωσης και ψυχολογικής αλλά και ουσιαστικής μέσω των διακοπών. Πώς ήρθε όμως, κύριε Τζανάκη, είναι αυτές οι υπομεταλλάξεις 4 και 5 της όμικρον που προσπερνάνε την ανοσία? Τον περασμένο Φεβρουάριο είχα πει ότι κάθε 6 μήνες ο ιός γεννάει κάτι διαφορετικό και μας έρχεται και αναμένουμε έως το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, ότι θα έχουμε την νέα έκπληξη του ιού. Τότε πολλοί με αποπήραν, διότι με θεώρησαν ότι τρομάζω τον κόσμο. Αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή που επαληθεύθηκε ακόμα μια φορά. Έχουμε λοιπόν τα νέα στελέχη 4-5, τα οποία δυστυχώς υπερφαλαγγίζουν την ανοσία που αποκτούμε από το εμβόλιο και από τη φυστική νόσηση, μέσω της φυστικής νόσησης που κάνει κάποιος μολύνεται, ναι, ως προς το να μολυνόμαστε. Επομένως, θα πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας την πλήρη προστασία με τα εμβόλια. Τα εμβόλια μας προστατεύουν από τη βαριά νόσο. Δεν μας προστατεύουν από το να μην μολυνθούμε. Αυτά τα στελέχη, κύριε Τζανάκη, είναι πιο μεταδοτικά από όσο γνωρίζαμε μέχρι τώρα και επίσης είναι πιο δύσκολα στην αντιμετώπιση τους. Δηλαδή, δεν ξέρω, η Όμικρον λέγαμε ότι ήταν πιο ελαφρά από τη Δέλτα. Ναι. Είναι πιο, ας το πούμε, μεταδοτικά περίπου 20% από την Όμικρον και την Όμικρον 2. Γι' αυτό και επικράτησα στραπιαία και έδιωξε όλες τις υπόλοιπες. Η Όμικρον 5, αυτή νομίζω ότι θα επικρατήσει και η οποία ευτυχώς 95% ανθρώπους με 97% των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί προκαλεί ήπια νόσο ή κάποια, ας το πούμε, λίμωξη που προσομοιάζει με μια σχετικά, ας το πούμε, γρήπη που μας ταλαιπωρεί. Κάνει δηλαδή μία-δύο μέρες πυρετό. 40 πυρετό όμως δεν θα ανησυχήσει κάποιος, γιατί για κάτι τέτοια ακούμε. Ναι, δεν κάνει τόσο ψηλό πυρετό, όμως 38,5-39 πυρετό μπορεί να κάνει, ο οποίος όμως αντιμετωπίζεται με τα συνήθεια αντιπυρετικά. Επίσης προκαλεί μια έντονη κακουχία για μερικές ημέρες, πολύ έντονη κακουχία, που επίσης μπορεί να τρομοκρατήσει τον άνθρωπο που πάσχει. Δεν δημιουργεί όμως δύσπνοια, δεν δημιουργεί πνευμονίες που οδηγούν τον άλλο βαρύτατα στο νοσοκομείο. Ποιος όμως μπορεί να κινδυνεύσει? Είναι αυτός που παίρνει ανοσοκαταστατικά, αυτός ο οποίος έχει ενεργό ογκολογικό ή αιματολογικό πρόβλημα, αυτοί και οι υπερήλικες πάνω από 75-80 ετών.
Αυτούς τους ανθρώπους ακριβώς πρέπει να προστατεύσουμε. Κύριε Τζανάκη, επειδή πολλοί κόσμος έχει κάνει 3 εμβόλια και μπορεί να έχει και νοσήσει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μπορεί να ξανανοσήσει. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, το δανείζομαι, το έχεις πει, Μαριέλα. Με 3 εμβόλια νόσησε προσφάτως. Μπορεί δηλαδή άμεσα, αν εκτεθεί, να ξανανοσήσει. Σε πόσο διάστημα? Βεβαίως. Έχουμε περίπου το 1/3 των λοιμόξεων που καταγράφονται είναι επαναμολύνσεις. Επίσης, σε πόσο διάστημα περίπου, κύριε Τζανάκη? Εάν είμαστε με τη Δέλτα, έχουμε αρρωστήσει με τη Δέλτα ή με την Όμικρον, μπορούμε σε 1-1,5 μήνα να ξανανοσήσουμε. Δεν είναι δύσκολο. Να ξαναμολυνθούμε. Προσέχτε όμως. Έχουμε αποκτήσει μια ανοσία ικανή να μας προστατεύει από τη βαριά νόσο και από την κρίσιμη νόσο που θα μας οδηγήσει στο νοσοκομείο. Και μάλιστα σε μεγάλη έκταση, να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Παρά τα αυτά, καλό θα είναι να προσέξουμε, να φοράμε τη μάσκα μας όπου μπορούμε, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθούμε έστω με την 7ήμερη, 10ήμερη καραντίνα. Έπεσαν νωρίς οι μάσκες, κύριε Τζανάκη? Νομίζω οι μάσκες, παρόλο που το επιθυμώ εγώ ως υγειονομικός να τη φοράμε συνεχώς, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να μας γίνει μια συνήθεια, να μην χρειάζεται υποχρεωτικότητα και νομική, ας το πούμε, επιταγή για να τη φορέσουμε, αλλά να τη φοράμε παντού όπου νομίζουμε ότι υπάρχει ανασφαλές επιδημιολογικό περιβάλλον. Κύριε Τζανάκη, να ρωτήσω κάτι. Για άτομα που έχουν νοσήσει και έχουν κάνει και τις 3 δόσεις εμβολίου και την αναμνηστική δόση και κολλήσουν, υπάρχει περίπτωση το υλικό φορτίο να είναι τόσο χαμηλό ώστε να μην φανεί σε κάποιο τεστ? Βεβαίως. Μπορεί να είναι το υλικό φορτίο αρκετά χαμηλό για κάποιες μέρες και να φανεί μετά από μερικές μέρες συμπτωμάτων. Ναι, γιατί το φαντάζεσαι άμα είσαι στην δεύτερη δόση. Ο ιός αυτός κάνει μεγάλα υλικά φορτία στο σώμα και είναι πολύ μεταδοτικός και αυτό είναι ένα στοιχείο επίσης που πρέπει να μας φοβίζει. Επουδενή δεν πρέπει, αν είμαστε άρρωστοι, ακόμα και αν έχουμε αρνητικό τεστ, διότι πέφτουμε στην παγίδα πολλές φορές να κάνουμε ένα-δύο self-test να είναι αρνητικά και να χαλαρώνουμε ότι δεν έχουμε κορονοϊό. Επουδενή, αν έχουμε λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, δεν θα πρέπει να συγχρονιζόμαστε με άλλο κόσμο, να πηγαίνουμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις με πολύ κόσμο και να μην φοράμε μάσκα. Θα πρέπει πραγματικά να κοιτάξουμε, να κάνουμε ένα κανονικό τεστ μόριακο για να βεβαιωθούμε. Κάτι τελευταίο. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις για το εμβόλιο. Για το εμβόλιο, το ενισχυμένο εμβόλιο το που πολυδύναμο. Αναμένουμε ακριβώς και μία πρόβλεψη για το φθινόπωρο. Δηλαδή από Σεπτέμβρη σε τι κατάσταση θα είμαστε επιδημιολογικά? Δεν ξέρω αν ακόμα είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για ένα εμβόλιο επικαιροποιημένο. Συζητιέται να γίνει ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι σε συνδυασμό με τις γρήπες, ένα από τα παλιά εμβόλια συν της γρήπης ταυτόχρονα, τουλάχιστον σε ένα μέρος του πληθυσμού το οποίο έχει ανάγκη, δηλαδή αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα ή αυτοί οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας. Μπορεί όμως να αποφασιστεί και για όλο τον κόσμο αυτό. Ως προς την πρόβλεψη για το φθινόπωρο, όσο μεγαλύτερο κύμα περάσουμε τώρα το καλοκαίρι, τόσο χειρότερα θα είμαστε το φθινόπωρο. Συνεπώς, η αγωνία μου είναι πώς θα περάσουμε το καλοκαίρι και εν συνεχεία μπορούμε να σκεφτούμε το φθινόπωρο. Να ρωτήσω όμως κάτι. Αν κάποιος έχει κάνει 3 δόσεις και την αναμνηστική μέσα σε αυτές και λέει ότι περιμένω κιόλας να έρθει ένα καινούριο εμβόλιο που θα πιάνει και αυτές τις υποπαραλλαγές. Κάνει καλά που περιμένει, ας πούμε, αν έρθει κάτι τέτοιο το Σεπτέμβριο ή εσείς συνιστάτε να κάνει και 4η αναμνηστική? Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν συνοδά νοσήματα σημαντικά θα πρέπει να προβούν σε αυτή τον εμβολιασμό της δεύτερης αναμνηστικής τώρα. Ναι. Ενώ νομίζω ότι και οι πάνω από 65 ετών θα πρέπει να το σκεφτούν να εμβολιαστούν αυτή τη στιγμή. Η χώρα βράζει και δέστε το γύρω σας. Σας ρωτάω. Το βλέπουμε, κύριε Τζανάκη. Δυστυχώς, το βλέπουμε. Ναι. Όλοι σας εκεί, αν αυτή τη στιγμή σκεφτείτε πόσους ξέρετε από το περιβάλλον σας που αυτή τη στιγμή πάσουν, θα βρούμε όλοι 2, 3, 4 οι οποίοι πάσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κοινωνία δυστυχώς βράζει αυτή τη στιγμή από τους ανθρώπους που νοσούν. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ψύχρεμα. Αλλά να έχουμε και λίγο από μόνοι μας, έτσι, και λίγο τα μέτρα αυτοπροστασίας. Όσο μπορούμε, γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο όταν συνοστίζεσαι το βράδυ σε νυχτερινά κέντρα, σε κέντρα διασκέδασης,
Δεν είναι πάντα εύκολο. Ό,τι και να κάνεις με τις μάσκες στα μέσα. Ναι. Πραγματικά. Είναι όχι, το δύσκολο, καταλαβαίνω. Δεν το λέω. Αλήθεια το λέω. Το έχω και στο σπίτι μου μέσα. Είναι πολύ δύσκολο. Ακόμη και για παιδιά που έχουν συνέστηση. Διότι πλέον και τα παιδιά ζουν τόσα χρόνια τώρα μέσα σε αυτό. Στην αρχή του λέγαμε να προσέχετε του μεγάλου. Παιδιά που δώσαν πανελλήνιες τώρα σκέψη, δηλαδή πώ θα θέλουν να ξεσκάσουν, πόσο δύσκολο του είναι να μείνουν πάλι. Ξέρεις, περιορισμένοι. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που πάλι στα παιδιά και, εν πάση περιπτώσει, στους υποψηφίους τώρα των πανελλαδικών, έτσι, για την επόμενη φάση, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Ο Κωνσταντίνος ο Κώτιος είναι κοντά μας, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα εμείς πάμε λίγο παρακάτω σε μια λογική έτσι αναζήτησης του επόμενου βήματος του επαγγελματικού των παιδιών. Βεβαίως όλα αυτά είναι σε συνάρτηση και με τη φάση του μηχανογραφικού, ποιες σχολές θα επιλέξουν και όλα αυτά. Και θέλω λίγο έτσι να μας δώσεις και κατευθύνσεις, γιατί η κατάσταση έχει περάσει στην ψηφιακή εποχή, αυτή είναι η μετάβαση, και νέα επαγγέλματα έρχονται, κάποια άλλα δεν τείνουν να εξαφανιστούν. Είναι αλήθεια ότι η αγορά εργασίας έχει πάρα πολλές αλλαγές. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και μετά τον κορονοϊό πλέον είναι ορατό σε όλους μας και στους μαθητές, οι οποίοι αρχίζουν να το καταλαβαίνουν καθημερινά. Έτσι δημιουργούνται νέα επαγγέλματα τα οποία, για να καθησυχάσουμε και τους γονείς και τους μαθητές που μας βλέπουν, είναι επαγγέλματα τα οποία προκύπτουν από την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας με, με τα επαγγέλματα. Δηλαδή, σπουδάζω εγώ παράδειγμα φιλόλογος, μπορώ να εκμεταλλευτώ την τεχνολογία κάνοντας ένα μεταπτυχιακό στην υπολογιστική γλωσσολογία και να ανοίξω έναν δρόμο τον οποίο δεν τον είχα ως τώρα. Δηλαδή όλες αυτές οι εφαρμογές που μιλάνε, τα ρομπότ που μιλάνε, που ακούνε, που απαντάνε, σαφώς και χρειαζόταν γλωσσολόγους, φιλολόγους οι οποίοι θα συνεργαστούν με τους πληροφορικάριους. Υπάρχουν ήδη στην Ελλάδα εταιρείες οι οποίες υπάρχει και μία γνωστή που έχει εξαγορστεί και από τη Samsung, η οποία μετατρέπει κείμενο, γραπτό κείμενο ηλεκτρονικό σε ψηφιακή μορφή λεκτικά, ναι, χωρίς να καταλαβαίνεις ότι μιλάει ρομπότ και όχι άνθρωπος. Οπότε δημιουργούνται αυτή η αλληλεπίδραση τεχνολογίας με το κάθε επάγγελμα, μας δημιουργεί νέα δεδομένα. Ναι. Για παράδειγμα, όπως έχουμε και εδώ που βλέπουμε, η ψυχολογία, για παράδειγμα. Κλασικές ειδικότητες ψυχολογίας τις ξέρουμε. Κλινική, εξελικτική, σχολική ψυχολογία. Αυτό που τα παιδιά ονειρεύονται ότι θα γίνουν δηλώνοντας ψυχολογία. Ψυχολογία είναι πολύ ψηλά, έτσι κι αλλιώς, στις προτιμήσεις, νομίζω. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνα, ναι. Ναι, αλλά δίνει ευκαιρίες, παράδειγμα, ένας νέος κλάδος που είναι νευροεπιστήμες. Πρόσφατα και στο ποδόσφαιρο δικός μας ο Τσιμίκας τον έδειχνε ότι φορούσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης ένα έτσι καπελάκι το οποίο μετρούσε την εγκεφαλική του δραστηριότητα. Αυτό ακριβώς το κομμάτι, αυτή η μέτρηση εγκεφαλικής δραστηριότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ψυχολόγους για να αναλύσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά, ναι, και από εκεί και πέρα να την επεκτείνουμε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς για το πώς θα κάνουμε καλύτερο μάθημα, με υπεύθυνους στον τομέα του marketing και των πωλήσεων για το πώς πουλάμε καλύτερα ένα προϊόν, ποια μυρωδιά ενδεχομένως να επηρέαζε και να μας βοηθούσε, ποια χρώματα μας επηρεάζουν, ποιες ιστορίες στη διαφήμιση. Για πάμε και στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Θα με ακολουθήσεις λίγο για το χρόνο, Κωνσταντίνε. Βεβαίως. Ναι. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί τώρα είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων και αυτοί είναι που διαμορφώνουν πολλές φορές τα παιδιά των θετικών επιστημών όλο αυτό που βλέπουμε, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το Internet of Things. Τώρα μιλάμε για Metaverse. Ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν πολλές μελέτες για το πώς θα είναι το Metaverse. Από τη θέση που βρίσκομαι και τις μελέτες που έχω κάνει, θεωρώ ότι το Metaverse θα μας αλλάξει κατά πάρα πολύ αυτό που φανταζόμαστε ως πραγματικότητα. Να πω κάτι εδώ, γιατί να μην θεωρήσουμε δεδομένο ότι όλοι είναι εξοικειωμένοι με αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, και εγώ κάθισα και τα διάβασα. Λοιπόν, το Metaverse, ή με τα σύμπαν, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ψηφιακό δίκτυο εικονικών κόσμων, όπου οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όπως στην κανονική ζωή. Και όπως έλεγε και ο Φίβος στην αρχή, σε λίγο θα λειτουργούμε μέσω του avatar μας. Ναι, είναι ουσιαστικά μια εικονική πραγματικότητα, την οποία θα βιώνουμε και θα νιώθουμε μάλιστα μέσα από γυαλιά, από smartwatch, από διάφορα τέλος πάντων εξαρτήματα και εργαλεία, για να ζούμε σε αυτόν τον εικονικό κόσμο. Και το ενδιαφέρον, κύριε Κώτιο, είναι ότι διαβάζω ότι θα δημιουργηθούν και νέα επαγγέλματα βάση του Metaverse, όπως σχεδιαστές μόδας για avatar, ψηφιακοί γιατροί, αρχιτέκτονες στο Metaverse.
Δηλαδή πράγματα που φαντάζουν ουτοπικά. Ναι, πραγματικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρχιτέκτονες των Metaverse, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες προσωπικότητες της showbiz, ας πούμε, της Αμερικής ή παγκοσμίως, οι οποίοι ήδη σχεδιάζουν ψηφιακά σπίτια, στα οποία θα μπορείς να κλείνεις ότι θα βρίσκεσαι ένα Σαββατοκύριακο με τον τάδε ηθοποιό, με τον τάδε μπασκετμπολίστα, mm-hmm. με το avatar που έχει ο καθένας. Μας φαίνεται πολύ μακρινά τώρα και είναι μια, όντως μας φαίνεται εξωπραγματικό, αλλά αυτό ακριβώς που δείχνει τώρα η οθόνη είναι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς μοιάζει με σπίτι κανονικά, αλλά είναι ένα ψηφιακό. Εδώ τώρα βέβαια, αγαπητέ Κωνσταντίνε, συζητάμε να επιλέξεις τώρα μια σχολή ως βάση και κάπως έτσι μας τοποθετείς και εσύ, ώστε σε μεταπτυχιακό και μετέπειτα σπουδές να μπορέσεις να εξειδικεύσεις και να κάνεις αυτό που συζητάμε και βλέπουμε αυτή τη στιγμή για ένα κόσμο που δεν ξέρω πόσο όμορφο θα είναι πραγματικά και δεν ξέρουμε τι θα ζούμε και τι θα αισθανόμαστε πλέον. Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού, γιατί ο χρόνος πάντα μας πιέζει, αλλά θα τα λέμε και όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε μπροστά μας, πότε έχουμε το επόμενο σταθμό για τους υποψηφίους. 28 ανακοινώνονται τα 4 μαθήματα, η βαθμολογία τους. Ναι. Εκτιμώ ότι 5 ή 6 Ιουλίου θα μπορούμε να οριστικοποιούμε μηχανογραφικό που θα υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής, mm-hmm. όλα και τα ειδικά, και θα πάμε περίπου 10 μέρες μετά μέχρι τις 15, 16, 17 περίπου για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Τα ξαναλέμε όμως, λοιπόν. Οι μαθητές από mm-hmm. 28 το μεσημέρι είναι σε διαδικασία συμπλήρωση μηχανογραφικού. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Και πάμε γρήγορα στα νέα από την περιφέρεια με τη Μέρη Αργυριάδου. Μέρη, καλησπέρα. Από πού θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με κάτι άσχημο. Θα ξεκινήσουμε με ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε χθες στην Λάρισα. Σε μια φυλασσόμενη διάβαση τρένου συγκρούστηκε η ΙΟΤΑΧΗ με έναν σιδηροδρομικό σειρμό και τα αποτελέσματα ήταν να χάσει τη ζωή του ένας 34χρονος άνδρας. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε πάνω στο τρένο το ΙΟΤΑΧΗ, θέλω να σας πω, μέχρι σήμερα. Το ψάχνουν περαιτέρω οι αστυνομικές αρχές της περιοχής. Μάλιστα. Συνεχίζουμε και παραμένουμε στη Λάρισα, όπου στη Λάρισα είχαμε μια κλοπή. Μια κλοπή την αγκάλιασε και μέσα από την αγκαλιά έκλεψε μια χρυσή καδένα μιας γυραιάς κυρίας, μια νεαρή κοπέλα. Και έχουμε πάρα πολλές τέτοιες κλοπές οι οποίες σημειώνονται στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πλέον οι κλέφτες είναι φάνταστοι στον τρόπο που παίρνουν πράγματα και κλέβουν ανθρώπους. Αυτό το πράγμα, θέλω να σας πω, έχει συμβεί και σε μια κυρία απέναντι το σπίτι μου. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Οι αγκαλιές, θέλουν και οι αγκαλιές. Η αγκαλιά. Η αγκαλιά τώρα που έχει απελευθερωθεί έχει άλλα κακά. Για φαντάσου τώρα. Πάμε τώρα στην Κάτω Αχαΐ, όπου είχαμε μια σχεδόν κινηματογραφική καταδίωξη ενός ανθρώπου, ο οποίος μέσα στο αυτοκίνητό του είχε μικροποσότητες ναρκωτικών. 35 γραμμάρια κοκαίνης είχε πάνω του. Τι έγινε τώρα? Καταδίωξη μεγάλη σημειώθηκε. Ο συγκεκριμένος κύριος κατέβηκε από το όχημά του όταν τον στρίμωξαν τα περιπολικά και έπεσε μέσα στην θάλασσα για να γλιτώσει. Μέσα στη θάλασσα όμως έπεσαν και αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Αυτή τη στιγμή διενεργείται συγκεκριμένη έρευνα στο σπίτι του για να βρουν και άλλες ποσότητες ναρκωτικών. Καταδίωξη στη θάλασσα. Πάμε, ναι, ναι, κινηματογραφική. Γιατί τι νομίζεις, ο κινηματογράφος από τη ζωή εμπνέεται. Πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Μου άρεσε πάρα πολύ το είδα, θέλω να σας πω. Γιατί τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα σε οποιαδήποτε ηλικία. 94 χρονών η Βρετανίδα που βλέπουμε στα πλάνα μας, η οποία ήθελε να πετάξει με παρατράικ και το έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Πώς λέγεται αυτό, χανιά, παρατράικ. Mm-hmm. Αυτό απογειώνεται από την. Έχει ρόδες και φεύγει έχει από την παραλία. Ναι. Και φεύγει από την παραλία, παίρνει φόρα και αμέσως μετά απογειώνεται. 150 μέτρα από τη γη, η 94χρονη, πάρα πολύ χαρούμενη μετά από αυτή τη στιγμή. Μπράβο, ατρόμητη. Ναι. Έτσι πρέπει να είμαστε, παιδιά, να ζούμε τη ζωή μας. Έτσι, τι ζούμε τη ζωή μας. Νιώθεις, δεν το έχω κάνει. Έχω κάνει παρόμοιο όμως που σας έρνει το σκάφος και είσαι με το. Αυτό το έχω κάνει κι εγώ. Το έκανα ναι. Με τη μάνα μου, ήταν απίστευτο. Απίστευτο ήταν. Κάτι κάνει. Μπράβο. Λοιπόν, έμπνευση αποτελούν αυτές οι κυρίες για όλους μας. Και πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου έχουμε την παρέλαση των Μίνκς. Είναι αυτά. Τα Μίνκ ή αλλιώς πετροκούναβα, για να τα πούμε στα ελληνικά, επέστρεψαν και αναστατώνουν τα σπίτια και τις περιοχές. Για μια περίοδο, πάρα πολλά, σχεδόν σε κοπάδι, ενοχλούσαν την κατοικημένη περιοχή έξω από την Κοζάνη. Συγγνώμη, και αυτά τώρα κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτά κυκλοφορούν ελεύθερα.
δεν τα εκτρέφουν για τους γνωστούς λόγους. Κυκλοφορούν και ελεύθερα. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό γίνεται για να μας πούν τα μίνκ μόνα τους ότι φτάνει πια με το βασανισμό που έχουμε δεχτεί τόσα χρόνια, αν με ρωτάτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Μεσσηνία, όπου νεαρή άδειαζε συστηματικά παγκάρι μια συγκεκριμένη εκκλησία. Έμπαινε μέσα και με τον τρόπο το δικό τη, ενώ παρακολουθούσε τις λειτουργίες, άδειαζε και το παγκάρι. Συνελήφθη και τώρα έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Ελαφρά χεράκια έχουμε σήμερα γενικά. Πολύ, ε? Πολύ. Μια αλυσίδες, μια παγκάρια, μια από εδώ, μια από εκεί. Μάλιστα. Γίνονται δουλίτσες. Πύργος. Και γυναίκες βλέπω εδώ και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Πολύ. Εδώ θα δούμε όμως γυναίκες και άντρες, το επόμενο θέμα. Πάμε στον πύργο Ηλία στην πλατεία, όπου οι συγκεκριμένοι τουρίστες, οι οποίοι είναι Ιταλοί, αποφάσισαν ως ατραξιόν της περιοχής να ρίξουν ένα χορό. Τι χορεύουν? Στο TikTok τους. Για να ακούσουμε λίγο. Να το. Ιταλοί είναι αυτοί. Είναι Ιταλοί και έχουν και χορευτικό όπως βλέπεις. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Γιάννη, θέλω την κριτική σου, μια και είσαι δεινός TikToker, την κριτική σου για το συγκεκριμένο TikTok. Στείλτε με στον πύργο εκεί πέρα να δείξω πώς γίνεται. Δίδαξέ μας. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα να δούμε ένα νεαρό ο οποίος είναι πραγματικά αθεόφοβος και ατρόμητος. Τον βλέπετε εδώ πέρα, είναι πάνω στο πατίνι του και είναι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και τρέχει μάλιστα με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι επικίνδυνο, βέβαια. Να πούμε πάρα πολύ επικίνδυνο. Και για τον ίδιο. Ταχείας κυκλοφορίας. Είναι και παράνομο αυτό. Είναι και παράνομο και επικίνδυνο. Ταχείας κυκλοφορίας, ατρόμητο. Τον βλέπουμε. Παιδιά, υπάρχουν κάποια όρια και για τα πατίνια. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ βλέπω και ποδήλατα στον δρόμο που είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί υπάρχουν νομίζω δικοί ποδηλατόδρομοι για να μπορεί να κάνει ποδήλατο. Είναι λίγο επικίνδυνο στη μέση του δρόμου που κυκλοφορεί. Ότι και συγκεκριμένα οχήματα κυκλοφορούν συγκεκριμένες ώρες στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Με πόσο πήγαινε αυτό ως μέρη? Με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Κράνος φορούσε άραγε. Όπως βλέπεις δεν είχε κανένα μέτρο προστασίας. Μάλιστα. Ούτε κράνος ούτε τίποτα. Και κλείνω με μια νέα Αλικαρνασσό, με Κρήτη λατρεμένη. Θέλω να ακούσετε λίγο. Μπαίνει το καράβι στο, στο λιμάνι. Φεύγει το καράβι από το λιμάνι. Αφεύγει. Αυτό ακούγεται το καράβι. Αυτή είναι η κόρνα του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου που λέγεται Regina Princess. Πιατές Καραϊβικής δεν είναι αυτό το τάσμα? Εσύ θα μας πεις. Νομίζω ότι είναι από τις Πιατές Καραϊβικής. Αλήθεια. Νομίζω. Κι άλλο πειρατικό πλοίο. Παιδιά, νομίζω είναι από την ταινία John Dead. Αυτό ακούγε όλη η γειτονιά, Μέρη. Αυτό το βίντεο μου το έστειλε φίλη και πολύ αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφος, θέλω να σας πω, είναι τραβηγμένο από το σπίτι της. Κάθε 15 μέρες φτάνει στο λιμάνι του Ηρακλείου, έτσι, με το συγκεκριμένο τραγούδι. Μάλλον παίζει διάφορα τραγούδια. Για το Γιώχο, δεν το θυμήθηκα ποιο είναι, από την τρίτη ταινία των Πιατών της Καραϊβικής. Ορίστε. Είναι πριν τους εκτελέσουν. Ελπίζω η φίλη σου να μην κάνει σιέστα εκείνη την ώρα. Μόνο σιέστα κάνει εκείνη την ώρα, γι' αυτό και μας τα στέλνει. Θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο πλοίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κουσάντα, γιατί κάνει μια συγκεκριμένη κρουαζιέρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τη φίλη στην Κρήτη. Λοιπόν, Μέρη, τα λέμε αργότερα. Γιατί θυμήθηκα το άσμα τώρα. Είδες. Βέβαια. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής. Κρουαζιερόπλοιο, πειρατικό, δεν ξέρω. Μυθιστή μόνο όπως είναι στην ταινία, γιατί στην ταινία βυθίζεται το πλοίο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα που πάμε. Πες το. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ ένα ατρόμητο αγόρι. Πραγματικά. Βλέπουμε τις εικόνες, δεν ξέρω η μαμά τι λέει και πόσο ανησυχεί. Αυτός εδώ είναι ο Παναγιώτης, ο οποίος έχει αυτή την αγάπη προς τα φίδια. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλησπέρα. Σε βλέπω και με το παράσημο εδώ. Έμαθα ότι χτύπησες με το ποδήλατο όμως, ε. Τι λέει η μαμά? Είναι ο Παναγιώτη. Λοιπόν, ντρέπεται ο Παναγιώτης. Πάμε λίγο να μας βοηθήσει και η μαμά του Παναγιώτη, η κυρία Μικαέλα Παζαράκη. Για πείτε μας λοιπόν, εμείς τον χαρακτηρίσαμε ο μικρός Μόγλης εδώ της Αμφιλοχίας. Κάπως έτσι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάπως έτσι το λέμε κι εμείς, πάντως εγώ τον λέω Ταρζάν. Γιατί δεν σταματάει ούτε να σκαρφαλώνει ούτε να ψάχνει, οπότε... Έχουμε ένα θεματάκι. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τα φίδια? Γενικώς είναι με ό,τι κουνιέται. Έχει θέμα. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει στη γη του αρέσει. Και το φέρνει σπίτι? Πείτε το και έτσι. Απλά τα βοηθάει. Για να μην τα σκοτώσει κάποιος άλλος, τα παίρνει, τα βοηθάει, τα πάει κάπου αλλού, τα αφήνει μετά ελεύθερα για να φύγουν. Υπήρχε κάποιος άλλος στην οικογένεια που είχε πάθος με τα ερπετά? Το είδε από κάποιον άλλον δηλαδή?
Όχι, δεν το είδε από κάποιον άλλον. Οι γονείς μου βέβαια είναι κάπως έτσι και εγώ σαν μικρό παιδάκι, αλλά όχι τόσο πολύ σαν τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, μπορείς να μου πεις τι έκανες με τον ποδήλατο και χτύπησες. Τι έκανες. Μισό λεπτό γιατί... Ναι, έλα Παναγιώτη, μίλα. Θέλω να μου πεις τι έγινε με τον ποδήλατο. Εγώ αυτό, γιατί βλέπω τη Γάζα και έχω τρομάξει. Λέω, εντάξει, κι εγώ έκανα μικρός κόλπα με τον ποδήλατο, αλλά κάνεις BMX. Για πες. Δεν ακούς, τώρα ακούς. Μας ακούει, ε. Δεν σας άκουσε. Λέω ότι έκανε με τον ποδήλατο, αν με ακούει ο Παναγιώτης. Πώς χτύπησε με τον ποδήλατο. Ακούς Παναγιώτη. Τώρα. Αν θέλετε, μπορείτε να το μεταφέρετε και την ερώτηση. Λοιπόν, κυρία Παζαράκη, ο Ταρζάν δεν θέλει να μιλήσει, μου φαίνεται σήμερα. Δηλαδή, Παναγιώτη. Όχι, θέλει. Απλά επειδή δεν βλέπει τώρα, δεν σας βλέπει και κάπως νιώθει. Γι' αυτό νομίζω. Παναγιώτη μου, πώς χτύπησες αγόρι μου με το ποδήλατο, τι έκανες, ρωτάει εδώ ο σχεδόν συνομήλικος Γιάννης. Για πες, Παναγιώτη. Θα πω δω μια κατηγόρα με το ποδήλατο και έπρεπε να το πάλι σε κάτι σκαλιά. Ω, και πονάει τώρα αυτό. Σε πονάει. Ναι. Σε πονάει, ε. Λοιπόν, περαστικά. Τώρα θα μας πεις πώς έχεις μαζέψει αυτά τα μικρότερα και μεγαλύτερα φιδάκια. Θα σου πω. Δεν τα φοβάσαι. Καθόλου. Καθόλου. Μπράβο, Παναγιώτη, είσαι ατρόμητος. Δεν φοβάσαι μήπως κάποια από αυτά έχει δηλητήριο και σε τσιμπήσει. Όχι, δεν φοβάμαι. Μάλιστα. Και έχεις βρει έτσι τίποτα άλλο πέρα από φίδια, σαύρες, έχεις μαζέψει κι άλλο είδους σερπετά ή μόνο φίδια? Έχω ζέψει σαύρες, χελώνες, Μπράβο. Παναγιώτη, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, η κλασική ερώτηση. Αρχαιολόγος και εξερευνητής. Τι, αρχαιολόγος και εξερευνητής. Να το έχεις ξεκινήσει ήδη εσύ. Βέβαια. Παναγιώτη, ξέρεις να ξεχωρίζεις τα δηλητηριώδη φίδια από τα μη δηλητηριώδη? Καλό θα ήταν. Βέβαια. Θα βοηθούσε. Σε μερικά τα ξεχωρίζω. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Το έχεις μελετήσει δηλαδή το θέμα. Ναι. Αγαπημένο σου φίδι ποιο είναι, Παναγιώτη? Έχεις αγαπημένο? Ναι. Ποιο? Το Βαγγέλη. Η Σαΐτα. Τι είναι, Σαΐτα? Η Σαΐτα. Μάλιστα, μάλιστα. Η Σαΐτα από τον Τάγκο σε κιόλας. Οι φίλοι σου τι λένε, Παναγιώτη, δεν φοβούνται? Δεν τα πιάνουν. Και δεν τα πιάνουνε. Εντάξει, δεν έχουν άδικο. Ναι. Λοιπόν, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Περαστικά σου, Παναγιώτη μου. Ευχαριστούμε πολύ και τη μαμά, την κυρία Παζαράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς τώρα θα πάμε στην Άντια. Πείτε μου στα αυτή. Λοιπόν, κάτσε τότε να σηκωθώ, γιατί αυτό αξίζει. Πρέπει να δούμε την εικόνα μεγάλη, διότι σήμερα, αν δεν το ξέρετε, είναι η Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Σήμερα, 22 Ιουνίου, για αυτό το θρυλικό σκαρί. Αυτό το σκαρί που έχει γίνει, νομίζω, 84 ετών. Και η Νάντια Ριγάτου έχει πάρει θέση και οδηγεί ένα σκαραβαίο. Πού είσαι, Νάντια μου? Να τη βλέπουμε. Κορνάρι κιόλας και είναι και μεσημέρι. Παιδιά! Πρώτη φορά οδήγησα με συμπλέκτη και ταχύτητες και πρώτη φορά σκαραβαίο για να τιμήσω τη μέρα, Μάριον. Λοιπόν, έσβησε, δεν ξέρω να το βάλω μπρος, θα βγω όμως, διότι πρέπει... Χειρόφρενο, χειρόφρενο. Χειρόφρενο, γιατί έχει και κάτι φόρες εδώ. Γελάει όλη η γειτονιά μαζί μου από την ώρα που έχω έρθει. Το να γελάει είναι καλά. Το ότι βαράς την κόρνα όμως και είναι μεσημέρι, περίμενε και τίποτα άλλο. Έλα, για πάμε. Εντάξει, το μέρα μεσημέρι είμαστε, ρε Μάριον, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εδώ συνολικά υπάρχουν 6 σκαραβαίοι. Έχουν μαζευτεί ήδη εδώ στο κλαμπ της Αθήνας κάποιοι φίλοι του θρυλικού αυτού αυτοκινήτου για να γιορτάσουν τη σημερινή μέρα. Ο κύριος Στέφανος Αμάκας είναι εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και να πούμε ότι εκεί είναι ένα πολύ γνωστό πολύ σημείο. Νάντια, μια στιγμή. Λοιπόν, γιατί πάρα πολλοί Αθηναίοι και όχι μόνο... Στέφανε, να ακούτε. Λοιπόν, αυτό εκεί είναι η ένα σημείο είναι στο κουκάκι. Έτσι, το ξέρουνε. Όλοι πάμε για φωτογραφίες και όλοι έχουμε περάσει και όλοι αναρωτιόμαστε πώς βρεθήκαν αυτοί οι τρεις καραβέοι στη σειρά. Τώρα ήρθε η στιγμή να μας τα πεις όλα. Τι να σας πω, ότι η Λέσχη... χρειάζεται να φαίνεται και απ' έξω ότι κάτι υπάρχει. Είστε πολλά χρόνια, έτσι, πόσα χρόνια είστε? 30 χρόνια κλείνουμε φέτος λειτουργίας.
30 χρόνια. Οι σκαραβαίοι οι οποίοι βλέπουμε, ας ξεκινήσουμε από πίσω, από τον μπλε που δείχνει τώρα η κάμερα, είναι πόσο χρονών? Αυτός είναι μοντέλο του 67, ο μπλε. Τον λέμε Εγγλέζο. Ο καθένας έχει και το όνομά του με εμάς. Γιατί δίπλα. Σαν προσωπικότητα. Αυτός είναι του 1956. Μάλιστα. Μεγαλύτερος. Με το μικρό το παρμπρίζ, ναι, ο Λαχανούλης. Ο κόκκινος είναι του 61. Ναι. Αυτός που οδήγησες εσύ είναι του 74. Α, μπράβο μου. Αυτός που έχει ο Ανδρέας. Ανδρέα, τι μοντέλο είναι ο σκαραβαίος σου? Εδώ να σας πω ότι υπάρχουν... Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχουν ήδη κάποιοι φίλοι του Σκαραβαίου που έχουν έρθει με τα αυτοκίνητά τους. Κύριε Αντρέα, πόσα χρόνια έχετε σε αυτό το αυτοκίνητο? Από το 2000. Από το 2010. Μεγάλος έρωτας ο Σκαραβαίος. Μεγάλος έρωτας. Τώρα είναι ολόκληρη ιστορία να σου πω πώς το ανακάλυψα αυτό. Αλλά εγώ έχω άλλα δύο αυτοκίνητα. Ναι. Ένα αυτό κανένα. Και μια Μπέμβε. Και κυκλοφορώ με το Σκαραβαίο. Με το Σκαραβαίο. Και φυσικά υπάρχει και ακόμα ένας κύριος, φίλος Σκαραβαίου. Πόσα χρόνια έχετε εσείς στο Σκαραβαίο? 32. 32 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει σταθερούς αγαπημένους. Να ρωτήσω, ο κόσμος εδώ πέρα βγάζει πολλές φωτογραφίες? Συνέχεια, συνέχεια. Δεν ξέρω μήπως έπρεπε να κάνουμε κάτι με το copyright. Ναι. Να έχει και κάποια έσοδα η λέσχη. Εννοώ. Να ρωτήσω κάτι, Νάντια μου. Να χαιρετήσουμε τώρα τους φίλους της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, Μάριον, ρώτησε ό,τι θέλεις. Πότε πρωτοκυκλοφόρησε ο Σκαραβαίος και πότε σταμάτησε η συγκεκριμένη εταιρεία αυτοκινήτων να βγάζει αυτό το μοντέλο πλέον? Ο πρώτος Σκαραβαίος πότε πρωτοκυκλοφόρησε και πότε σταμάτησε να κυκλοφορεί το νέο αυτό το μοντέλο, να βγαίνει δηλαδή? Τα πρώτα πρωτότυπα κυκλοφόρησαν το 1936. Mm-hmm. Και η παραγωγή έκλεισε στο Μεξικό το 2003. Μάλιστα. Και δεν ξαναβγήκε. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλές δεκαετίες εξέλιξης επί του ιδίου θέματος, δηλαδή στο ίδιο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Από τις οποίες γιατί αυτό το μοντέλο, γιατί αυτό που το λέμε κατσαριδάκι, καθάρι, όλα αυτά, έχουμε δει και ταινίες, γιατί έγινε τόσο θρυλικό? Γιατί αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο, ρωτάει η Μάριον, έχει γίνει τόσο αγαπητό και τόσο έχει γράψει ιστορία? Γιατί από κάτω κρύβεται ένα πολεμικό αυτοκίνητο, κρύβεται το βασικό τζιπ της Wehrmacht. Έτσι όπως σχεδιάζονταν όλα τα πράγματα στη Γερμανία πριν από τον πόλεμο. Την υπογραφή του Χίτλερ. Και αυτό μας ωφελεί και στον... Ναι. Και στον πόλεμο της ζωής. Α, εδώ ξεκινήσαν οι βόλτες. Τι γίνεται, έτοιμοι? Από ό,τι βλέπω κάτι κουνιέται εδώ πέρα. Λόγω της μέρας λοιπόν θα ακολουθήσει κάποια βόλτα, να φανταστώ, με τα κατσαριδάκια σας. Εννοείται. Πρώτον είναι ανοιχτή η λέσχη όλη τη μέρα, ως το βράδυ, όποιος φίλος θέλει να περάσει. Και θα το κανονίσουμε εμείς το που θα πάμε όλοι μαζί, να μην δημιουργηθεί και συμφόρηση. Ευχαριστούμε ακόμα πάρα πολύ. Ακόμα και αν κάποιος, Νάντια, δεν έχει σκαραβαίο, μπορεί να έρθει να το δοκιμάσει και να φωτογραφηθεί. Έλα, Μάριον. Μπορεί. Μπορεί. Open house σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάντια. Πάρε το κατσαριδάκι, να σε δούμε πάλι σιγά-σιγά και να πας και εσύ μια βολτίτσα τώρα που πήρες έτσι την πρώτη γεύση. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω αυτό που μου λέει η Μάριον, παρόλο που δεν είναι το στοιχείο μου να οδηγάω με συμπλέκτη. Δεν βαριέσαι όμως, σήμερα θα μάθεις και ταχύτητες. Και... Έλα. Λοιπόν, ο Θεός μαζί μου, μισό λεπτό να τα θυμηθώ. Τώρα φύγανε και μικρόφωνα. Για να δούμε, και επιστροφές. Πώς βάζουμε μπρος? Με το κλειδί. Πάμε. Ου! Εντάξει, μπράβο, το καταλάβαμε. Μπράβο, Νάντια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύσκολα, παιδιά, ούτε να το βάλω μπρος δεν μπορώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αφήνουμε την Νάντια σε νέες περιπέτειες εκεί στο Κουκάκι και την ευχαριστούμε πολύ και όλους τους φίλους που μαζεύτηκαν για μας σήμερα για το Μέρα Μεσημέρι. Και πάμε αμέσως, τι ωραία, τι καλά εμένα, απ, στην Άξο. Ωραία εικόνα. Εκεί μας περιμένει φίλος της εκπομπής βεβαίως ο Δημήτρης ο Καπούνης, ο πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Μας δίνει αυτή την υπέροχη εικόνα με το σημείο κατά τεθέν εκεί πίσω την πορτάρα. Και μπροστά σου, Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι, έχεις τα φημισμένα τυριά, τα οποία είναι και στην κορυφή όλων των τυριών του κόσμου. Σωστά. Καταρχήν πάρε το καράβι και έλα. Ας το σκαράβι. Έλατε, εκεί που γεια είναι, σας, φεύγω. Παίρνω το καράβι και, πάω. Σας περιμένουμε. Όντως, σε μία έρευνα που έγινε από το Taste Atlas, μια σοβαρή εταιρεία, παγκόσμια έρευνα που έγινε, η γραβιέρα της Νάξου είναι στην τρίτη θέση στα τυροκομικά προϊόντα, στα 50
προϊόντα που έγινε η έρευνα. Είναι στην τρίτη θέση και ως γραβιέρα με γελαδινό γάλα ΠΟΠ τυρί της Ελλάδος στα 13 τυριά είναι στην πρώτη θέση. Είμαστε πολύ περήφανοι, πάρα πολύ χαρούμενοι σημαντικό. Γι' αυτό. Mm-hmm. Είμαστε χαρούμενοι, περήφανοι γι' αυτό και πιο πολύ περήφανοι είναι οι κτηνοτρόφοι της Νάξου για αυτό το δημιούργημα. Για αυτή τη γραβιέρα που παγκόσμια πήρε ως γραβιέρα Νάξου της Ένωσης την πρώτη θέση. Είστε πάρα πολύ νόστιμοι, το ξέρεις αυτό, Δημήτρη. Πάρ' το όπως θες. Λοιπόν, ωραία. Συνολικά και σαν νησί και σαν γεύσεις και σαν άνθρωποι και σαν τα πάντα. Πες μας τώρα, κάποια προβλήματα που υπήρχαν με την παραγωγή των τυριών έχουν βρει κάποιες λύσεις? Σήμερα είμαστε χαρούμενοι γιατί η γραβιέρα μας είναι πρώτη. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ αυτό το τίμημα για την Ένωση, για το κτηνοτρόφο, mm-hmm. αλλά πιο βαριά η ευθύνη είναι για την κυβέρνηση και για τους κυβερνώντες, γιατί πρέπει να κρατήσουμε αυτό το τυρί, το ΠΟΠ τυρί, την γραβιέρα της Ένωσης, Αγροτικό Συνεδεσμό Νάξου, στα υψηλά επίπεδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τη διατηρήσουμε και να την κρατήσουμε. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, πρέπει η πολιτεία να στραφεί, να τα δει, να είναι δίπλα στον παραγωγό, και να τον προσέξει όπως προσέχει και τους υπόλοιπους. Δημήτρη, οι ξένοι όταν γεύονται χρήματα, αυτό το τυρί, για πες μας τώρα αντιδράσεις, γιατί βλέπω και τη θάλασσα εκεί πέρα και ξεσηκώνομαι, έχω να σου πω. Για δώσε μας λίγο έτσι. Σε περιμένουμε. Καταπληκτικό τυρί. Mm. Κάνουμε συνταγές σε όλα τα μαγαζιά σχεδόν, οι επιχειρηματίες της Νάξου, οι επαγγελματίες της Νάξου, μαζική εστίαση έχει τη γραβιέρα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, με πολλές συνταγές. Και μπορεί να τη γευστούν. Είναι καταπληκτική. Γι' αυτό και όποιος φεύγει από την Άξο, περνάει από το πρατήριο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και παίρνει πάντα ένα κομμάτι ή ένα κεφάλι τυρί. Κύριε Καξιού, να ρωτήσω κάτι. Το έχουν γευστεί, το ξέρω. Ναι, ναι. Εγώ που έχω και ρίζες από την Κρήτη και έχουμε γραβιέρα και στην Κρήτη, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τη γραβιέρα της Νάξου, ας πούμε, και την κάνει καλύτερα? Αχ, τώρα θα με βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Η γραβιέρα της Νάξου, όχι. Η γραβιέρα της Νάξου είναι από γελαδινό γάλα. Και 20% εγωπρόβιο. Της Κρήτη, πολύ καλό τυρί, αντίστοιχο, αλλά είναι από πρόβιο γάλα, είναι μια άλλη κατηγορία. Έτσι, πολύ δεν θα καλό μπούμε τυρί, τώρα σε συγκρίσεις. Όπως και τα υπόλοιπα τυριά. Όχι, εγώ λέω την αλήθεια. Έτσι. Πολύ καλό τυρί της Κρήτης, αλλά είναι από εγωπρόβιο γάλα. Λοιπόν, Δημήτρη, κλείνοντας. Όπως και το καλαθάκι της Λίμνου που ήταν δεύτερο, που ήταν δεύτερο στον διαγωνισμό, αυτή, αυτό ναι. που μάλλον στη λίστα, είναι από εγωπρόβιο γάλα. Δημήτρη, πες μας τώρα λίγο για το νησί εκεί πέρα, τι γίνεται, που είναι μια μαγεία αυτό που το βλέπουμε. Το νησί αυτή τη στιγμή είμαστε στο 75-80% πληρότητα. Υπάρχει πολλής κόσμος. Όχι, τώρα, συγγνώμη, Δημήτρη, βουτάς και εκεί που είσαι. Δηλαδή, τώρα δεν βουτούσατε και από εκεί. Άνετα. Άνετα. Εδώ είναι το Βίτσι, η περιοχή Βίτσι είναι στη χώρα της Νάξου. Ήταν για τους Ναξιώτες, τους παλιούς Ναξιώτες του Κάστρου, το καλύτερο σημείο για μπάνιο. Είναι το Βίτσι στα παλάτια που λέμε. Και ερχόταν όλοι και ακόμα έρχονται. Μα βλέπουμε, ορίστε, άνοιξε εδώ η κάμερα. Βλέπουμε και έναν που κάνει τη βουτιά του. Κάτι βλέπουμε και κάτι. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί που κάνουν βουτιά αυτή. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε. Καλές παραλίες, ωραίες θάλασσες, φθηνός προορισμός. Όλα τα καλά. Τον κόσμο να επισκεφτεί. Όλα τα καλά. Ευχαριστούμε βέβαια. Πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν μου λέτε που να πάμε. Να πάω όπου θέλω, φαντάζομαι. Όπου θέλω. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω τώρα. Ωραία, εντάξει. Γιατί εγώ δεν ακούω τίποτα στα αυτή μου. Λοιπόν, έλα, Μαριέλα. Πάμε για παράξενα. Θα σας πάω στη Γαλλία. Αυτή είναι, νομίζω, η αγαπημένη μου είδηση. Θα δούμε ένα 21χρονο, τον Ελουέν Λαμπαλέν, που φτιάχνει βίντεο παροδίες των πολιτικών debate της Γαλλίας. Κοιτάξτε τι γίνεται. Να, η Μαρίν Λεπέν εδώ κάνει τζάγκολ. Έλα ρε, τέλειο. Να φτιάχνει μόνος του. Τι έκανε, έκοψε το χέρι του ο Μακρόν. Ναι, ναι. Βάζει εδώ πέρα, βλέπουμε τα πάντα. Πετάει χαρτάκια. Εντάξει. Παιδιά, είναι φανταστικό. Τέλειο. Δηλαδή, σκέφτεται και κάνει πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας, αλλά βάζει τους πολιτικούς να τα κάνουν. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Με το βούδα εκεί πέρα. Νάτος, 21χρονος. Δεν φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Δεν είναι καθόλου, και το κάνει στο σπίτι του, σε μια αποθήκη. Καλέ, πόσο χρόνο είναι αυτό? 21. Ελουέν Λαμπαλέν λέγεται. Την ηλικία μου, όχι. Μικρότερος λίγο. Να καθαρίζουν πατάτες, μαγειρεύουν.
Αυτά. Το, αυτό είναι το lightsabers. Το Star Wars. Α, είναι το σπαθί. Ναι. Edit δεν ξέρω να κάνω, αλλά είναι εντυπωσιακό. Είναι δύσκολο αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και έχει και πολύ πλάκα και πολύ χιούμορ, φαντάζομαι. Πολύ, πολύ, πολύ. Για πάμε. Πάμε παρακάτω. Θα σας πω στην Ελβετία, όπου έγινε η φημισμένη έκθεση τέχνης, το Art Basel Art Fair, όπου είχαν μια ιδέα σαν φάρσα, σαν marketing κόλπο, να βάλουν ένα Airbnb, το οποίο είναι βιτρίνα καταστήματος σε πολύ συχνά στον δρόμο. Και το βάλανε για 1.300 δολάρια το βράδυ. Αφού το βάλανε λοιπόν όλο αυτό σαν marketing κόλπο, μια κυρία πήγε και το νίκιασε για 3 βράδια. Συγγνώμη, εκεί είναι η βιτρίνα, να μένει δηλαδή μέσα στο μαγαζί. Ναι, και έγραφε πάνω η προσφορά από το κρεβάτι, έχετε υπέροχη θέα του δρόμου και πανοραμική θέα του πάρκινγκ αυτοκινήτων. Και μια κυρία πήγε και τον νίκιασε. Δηλαδή πάει και κοιμάται εκεί το βράδυ. Ναι, δηλαδή σε βλέπουν όλοι να κοιμάσαι, δεν υπάρχει ιδιωτικότητα. Βιτρίνα, παιδί μου. Βιτρίνα μαγαζιού κανονικότατη. Οπότε είναι και επικίνδυνο. Αν πάει και κλήρωσε και να το κάνει, Γιάννη. Κάτσε να το πει. Γιάννη, ξανά για 1.300 δολάρια το βράδυ. Δηλαδή πήγε και το κλείσε, να μείνει εκεί. Τέλος πάντων. Θα ήθελα πολύ να τη δω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα γιόγκας. Και τι κάνανε οι υπάλληλοι της Disney σε όλο τον κόσμο. 1.700 υπάλληλοι στον κόσμο, γιατί τα Disney υπάρχουν και παντού, αποφάσισαν να κάνουν την Ανατολή Ηλίου. Δεν έβαλαν τα κουστούμια τους της Μίκη, Μίνι, Γκούφι και όλα αυτά. Βάλανε τα παντελόνια της γιόγκα και κάνανε στάση λωτού, στάση σκύλου, σανίδες, όπως βλέπετε. Και κάνανε κάτι συντονισμένο γύρω από τον κόσμο. Και οπότε για όσους επισκέφθηκαν με τα παιδιά τους Disneyland, σίγουρα δεν είδα αυτό που περιμέναμε. Ακριβώς. Τα παιδιά και θα περιμένανε να δουν το Γκούφι, το Μίκη Μάους. Πληρώσανε να δουν άλλο και είδανε άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αμερική, στην πόλη Όμαχα, που ένα ζευγάρι, ο Τόμας και η Μέριλιν Γκουτιέρ, αποφάσισαν να φτιάξουν, να φυτέψουν φυτά που είναι φιλικά προς τις μέλισσες. Τόσο πολλά φυτά φύτεψαν που άρχισαν να ακούνε μπζζ μπζζ μέσα στους τοίχους. Διακουγάνε, λοιπόν, και φέρανε, όχι εξολοθρευτή, γιατί προσέχουν τις μέλισσες, φέρανε το μελισσοκομικό όμιλο της Όμαχα. Οι οποίοι βγάλανε μέσα από τον τοίχο του σπιτιού τους, όχι μία, όχι δύο, αλλά 6.000 μέλισσες. Συγγνώμη, είχαν τρυπώσει μέσα στους τοίχους. Ναι. Είχανε τρυπώσει μέσα στους τοίχους. Ήτανε τόσο φιλόξενο το ζευγάρι τελικά που οι μέλισσες τους πήρανε το σπίτι. Ξέρετε ότι αν διαταραχθεί ο πληθυσμός της μέλισσας, διαταράσσεται το οικοσύστημα. Το ξέρουμε πολύ καλά. Και γι' αυτό και δεν έφεραν εξολοθρευτή και μπράβο τους και φέρανε τους μελισσοκόμους που πήγανε τις κυψέλες αλλού και άφησαν τις μέλισσες να ζήσουν. Μπράβο τους. Και τώρα πάμε παρακάτω, πάμε πιο μακριά στην Αυστραλία. Όπου μία TikToker, η οποία έχει μία σχέση με ένα Αμερικανό, τον πήγε στην Αυστραλία στην παραλία. Αληθινό άνθρωπο έχει. Και ο Αμερικανός πήγε στην παραλία με τις κάλτσες. Του είπε μία, του είπε δύο, γιατί παιδί μου φοράς κάλτσες στην παραλία. Εμείς έτσι τις φοράμε στην Αμερική, στην άμμο. Και το ανανέβασε στο TikTok όπου τον δίκασε. Φυσικά έγινε ένας πολιτισμικός πόλεμος μεταξύ Αυστραλών και Αμερικανών. Οι Αμερικανοί γράφανε ότι μα είναι πολύ καυτή η άμμος, καλά κάνει, τι να κάνει, να πατήσει με τα πόδια του στο. Μαζί σας, παιδιά, μαζί σας. Ούτε εμείς το έχουμε στην κουλτούρα. Εμείς είμαστε με τους Αυστραλούς αυτό. Δεν το συζητώ. Και όλα να γίνει μαύρη από κάτω μετά, να μην μπλένετε με τίποτα. Ένα θέμα με την καθαριότητα. Εσύ την είναι, τι το έχεις από χθες, ναι, πάει και είναι δυνατόν κάλτσα άσπρη στην άμμο, βάλε μαύρη τουλάχιστον. Καταρχάς η κάλτσα, ό,τι και χρώμα και να είναι, άμα τη βάλεις μέσα στην άμμο θα γεμίσει μέσα κόκκους άμμο και θα τα πάρεις όλα σπίτι σου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Τέλεια. Ναι. Λοιπόν, πάμε πάλι στη μεταδιεθνή τώρα. Η Μέρη Αργυριάδου επιστρέφει. Έλα, Μέρη. Με έρωτα επιστρέφω, αγαπημένη μου. Με έρωτα, καινούριο έρωτα της Μαράια Κάρη. Με τον νέο της σύντροφο. Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Μαράια Κάρη. Δείτε τον. Πώς σας φαίνεται. Σας φαίνεται ταιριαστή. Πείτε την αλήθεια. Δεν θέλω να λέτε ψέματα γιατί το βλέπω στο βλέμμα σας. Εντάξει, μια χαρά παλικάρι, τι να πούμε. Ωραίο παλικάράκι. Δεν μας πέφτει λόγος. Θα κρίνουμε εμείς τώρα. Δεν μας πέφτει λόγος. Είμαστε μικροί. Τι γλυκά πλάσματα. Τι γλυκά πλάσματα είστε εσείς. Άμα τη αρέσει τη Μαράια, άμα μα περισσεύει. Καλό παιδί να είναι. Ο καθένας έχει το κοινό του. Το ωραιότερο πράγμα όλων. Ο καθένας έχει την τύχη. Τέτοιο πολιτισμό και καλοσύνη δεν έχω ξαναδεί. Λέγεται Μπράιαν Τανάκα, θέλω να σας πω το αγόρι. Είναι χορευτής και έχει κάνει τη Μαράια να ξανανιώσει. Μπράβο στον Μπράιαν. Πάμε στον Πολ Μακάρτνεϊ, ο οποίος είναι στη Μύκονο. Και ζει νύχτες στη Μύκονο με την Παντσέλινο μαζί. 80 χρόνων. Μπράβο. Γιόρτασε τα γενέθλιά του, έκλεισε τα 80. Είναι μαζί με την οικογένειά του, με τη σύζυγό του, με τα παιδιά του και με τα εγγόνια του.
Έτσι και περνάει πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Έκανε ένα μικρό παρτάκι στο σκάφος του, ρίχνει τις βουτιές του και όπως τον βλέπουμε τώρα, για 80 χρονών δεν μοιάζει, έτσι. Όχι. Άνθρωπος... Μια χαρά είναι. Κοίτα, σκαθάρια ζήσει... με σκαθάρι. Ναι, αυτό και ναι, ναι. Κι εγώ. Παιδιά, σας ακούω. Σας έχω κάνει όλα τα νοήματα με κάποιο τρόπο. ακούς, δεν άκουγα τόση ώρα, μέρη μου. Λοιπόν, τώρα ακούω, αποκαταστάθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είπα κάτι σημαντικό πριν, ρε Σιμάριον, για την καινούργια σχέση με τον Σιμάριον. Σα άκουγα. Τον καφάτο δεν ακούω τόση ώρα, αυτή μου και με ρωτάνε. Λοιπόν, πάμε στον Ben Stiller τώρα, που μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Ben Stiller, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι πρέσβης καλής τελήσεως των Ηνωμένων Εθνών και επισκέφθηκε την Ουκρανία, συνομίλησε και μια πριβέ συνομιλία, πριβέ, γιατί τραβήχτηκαν και κάποια πλάνα, με τον πρόεδρο Ζελένσκι, όπου μεταξύ άλλων το αποκάλυψε ότι είναι τεράστιος θαυμαστής του και αποτελεί ήρωά του. Αλλά τα είπε λίγο μεγάλα τώρα, δηλαδή τα είπε λίγο, γιατί άκουσα λίγο τη στιχομηθεία, του είπε ότι άφησε μια τεράστια καριέρα. Του Ζελένσκι για να γίνεις πρόεδρος. Κομικού. Ο Ben Stiller. Ναι. Νομίζω ότι ο Ζελένσκι δεν θα περίμενε ποτέ αυτό που θα του συνέβαινε, διότι καλά, ναι. Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία πως ένας ηθοποιός έγινε πρόεδρος μιας χώρας τότε και πολλοί το είχαν στυλιτεύσει και το είχαν... Όμως, όπως φαίνεται, η ζωή ήθελε άλλα σενάρια για τον συγκεκριμένο. Έτσι, και αυτή τη στιγμή έχει απέναντί του τον Ben Stiller να του λέει για το πώς άφησε την καριέρα για να γίνει. Επίσης, θα ρω πως η υποκριτική πρέπει να διδάσκεται για πολλά επαγγέλματα. Κρατήστε το έτσι, μια μικρή αποψούλα. Πάω τώρα στον Bill Cosby. Την ξέρετε την ιστορία του, φαντάζομαι, έτσι. Yeah. Έχει κριθεί ένοχος για πάρα πολλά αδικήματα, για πάρα πολλές παρενοχλήσεις στο παρελθόν. Μάλιστα, είχε μπήκε φυλακή και βγήκε, ελευθερώθηκε και είχε δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα αντιδράσεων γι' αυτό, επειδή απελευθερώθηκε λόγω της ηλικίας του, ήταν 83 ετών. Για πάνω από 50 σεξουαλικές επιθέσεις έχει κατηγορηθεί και τώρα εκδικάστηκε και άλλη μια υπόθεση. Άλλη μια υπόθεση η οποία πάει πίσω πάλι στον χρόνο, γιατί όλα αυτά φυσικά δεν τα έκανε τώρα που είναι 83, τα έκανε σε νεότερα χρόνια. Πάμε στο 1975, εκδικάστηκε η υπόθεση και η τιμιγορία για άλλη μια φορά τον κρίνει ένοχο. Ανήλικο ήταν το κορίτσι. 16 χρόνια και πάρα πολλά κορίτσια από τα υπόλοιπα που έχει επιτεθεί ήταν ανήλικα. Το φοβερό με αυτή την υπόθεση, Μέρη, είναι ότι ήταν και από τις πρώτες που είχαν αποκαλυφθεί για κακοποιήσεις, βιασμούς έτσι, από τέτοια πρόσωπα. Από είχε άτομα της showbiz. Είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Έτσι. Αυτός έπαιζε στην οικογενειακή σειρά. Εννοείται και ήταν ένας από πατέρας τους... αυτή τη σειρά. Δηλαδή τον βλέπαμε όλοι και ήταν ο αγαπημένος μας παπάς. Ένας από τους πιο αγαπητούς κομικούς. Αλλά μάλλον δεν είναι κομικός, είναι κωμικο-τραγικός. Πάμε στην Ολλανδία τώρα σε μια ανακάλυψη. Εθελοντές ανακάλυψαν ένα ρωμαϊκό ναό, παρακαλώ, ολοκληρωμένο και σχεδόν άθικτο. Βλέπουμε εδώ πέρα τα πλάνα από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν άθεκτος όπως βλέπουμε. Δεν έχει υποστεί καμία διάβρωση και καμία αλλίωση. Αρχαιολόγοι λοιπόν ανακάλυψαν τον αρχαίο ρωμαϊκό ιερό, άθικτο σχεδόν, και θεωρούν ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις των τελευταίων ετών όσον αφορά αυτού του είδους τις αρχαιολογικές εξκαφές. Γενικώς τώρα και στο βυθό βλέπουμε έχουν βρει πολλά πράγματα, αρχαία. Δηλαδή, συνεχώς ανακαλύπτουν νέα πράγματα. Αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά, Γιάννη. Το θέμα βέβαια είναι ότι αυτό το ανακάλυψες στην Ολλανδία. Είναι λίγο ναι. Είναι λίγο ναι. Το προσπερνάμε και πάμε στο Μαϊάμι, όπου θα δείτε τρομακτικό πλανάκι. Έτσι, το αεροπλάνο έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του, γιατί προσέκρουσε στον αεροδιάδρομο. Προσέκρουσε με την κοιλιά του αεροσκάφους και όπως καταλαβαίνετε πήρε φωτιά. Ευτυχώς οι 126 επιβάτες δεν πάθαν τίποτα, παρά μόνο τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της νοσοκομείο. Καλά, είναι χειρότερος εφιάλτης αυτού που φοβάται το αεροπλάνο, το βλέπει αυτά. Άρα δεν είχε κατεβάσει τις ρόδες, από ό,τι κατάλαβα, και έπεσε με την κοιλιά κάτω. Δεν ξέρει. Τώρα προφανώς έγινε κάποια δυσλειτουργία του αεροσκάφους. Ναι. Στα φαντάσματα πιστεύετε? Όχι. Στα UFO? Η Μαριέλα κάτι δεν ξέρω. Η Μαριέλα ψάχνει λίγο. Για δείτε το. Για δείτε το. Το βλέπετε? Ναι. Είναι αυτό. Ένα δελφίνι. Ναι, είναι ένα υπτάμενο δελφίνι. Λοιπόν, αυτό το υπτάμενο δελφίνι λοιπόν είναι ένα περίεργο αντικείμενο το οποίο εθεάθη στο βόρειο Yorkshire, παρακαλώ, και η UFO κυνηγή, να το πω, λάτρης να το πω. Μάλιστα. Είναι αυτή τη στιγμή σε διερεύνηση του αν είναι κάτι ή αν είναι μια πραγματική εξωγήινη ζωούλα. Είμαστε ανάμεσα σε UFO και σε φαντάσματα. Υπτάμενο δελφίνι. Ναι, αυτό είναι το αποφασίσουμε. Αυτό που μοιάζει με δελφίνι, να ξέρετε, είναι το αγγλικό. Με ένα γεράκι μου μοιάζει πάντως εκεί μακριά, δεν
καταλαβαίνω. Το αγγλικό το ούφο. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο Βραζιλιάνο Εσκομπάρ. Δείτε τον λίγο. Αν το βλέπετε τον κύριο αυτό στο δρόμο, θα πιστεύετε ότι είναι ένας κακοποιός, ένας εγκληματίας, ή θα λέγατε ότι είναι ένας ευυπόληπτος οικογενειάρχης. Μάλλον το δεύτερο. Οι απόψεις δίστανται. Τι να σου πω τώρα. Συνελήφθη λοιπόν. Και τα δύο θα έλεγα. Και τα δύο. Την εμφάνιση. Έτσι είναι, δεν μπορούσα να του καταλάβει. Στην Ουγγαρία λοιπόν συνελήφθη ο Βραζιλιάνος Εσκομπάρ, λέγεται Σέρχιο Ρομπέρτο Δε Καρβάγιο. Το μουστάκι που είναι όμως. Δεν έχει μουστάκι. Μουστάκι κανονικά. Μέχρι και το μουστάκι τον έβαλε να ξουρίσει. Αν είχε μουστάκι. Για να μπορέσει να κρυφτεί από τη Βραζιλία. Για να με πάει σήμερα στις γνωστές αυτές. Από τη Βραζιλία που ενεργούσε, κρύφτηκε στην Ουγγαρία, θέλω να σας πω. Για αρκετό καιρό. Και κρύφτηκε διότι τον είχα για πεθαμένο. Όμως η Ιντερπόλ τον ανακάλυψε. Πάμε στην Κουκουβάγια τώρα. Θέλω να τη δείτε την Κουκουβάγια αυτή, παιδιά, γιατί θα σας χαλαρώσει. Πάρτε το χρόνο σας, δείτε την Κουκουβάγια μέσα στα μάτια. Θα κοιμηθώ, ρε, έτσι όπως κάνει η Κουκουβάγια, θα με χαλαρώσει πολύ. Η Κουκουβάγια αυτή επίσης βρίσκεται στο Yorkshire. Έχουν βάλει κάμερες και παρακολουθούν τη ζωή της στα 24 ώρα. Βλέπετε, ακούμε και τους ήχους από την Κουκουβάγια και τα κουκουβαγιάκια. Και θέλω να σας πω ότι παραπάνω από μισό εκατομμύριο συνδρομητές σε μία εβδομάδα μπήκαν στο συγκεκριμένο κανάλι στο YouTube για να παρακολουθούν την Κουκουβάγια. Γιατί σύμφωνα με επιστήμονες και ψυχολόγους, το να παρακολουθείς τη ζωή της Κουκουβάγιας σε κάνει να διώχνεις μακριά από τη ζωή σου το στρες και το άγχος. Μα πραγματικά μια ηρεμία. Αυτό να πούμε, Μέρη. Πάμε να το δούμε μετά αυτό. Να χαλαρώσουμε. Κουκουβάγια και μόνο κουκουβάγια. Σου με τα λαμπαδεύει και τη Σοφία λίγο, να ξέρεις. Το νιώθω. Το νιώθεις. Θα σου βάλω εγώ να το δεις και μετά να ηρεμήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στο George Michael. Στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του George Michael, το οποίο σήμερα κάνει πρεμιέρα. Και μιλάμε για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα αφορά την ζωή και την ιδιωτική και τη δημόσια και πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε και δεν έχουμε δει ποτέ. Careless Whispers, βέβαια, να βάλετε τώρα. Πού είναι το Careless Whispers? Έχει τόσα. Έχει τόσα πολλά. Ο πιο γνωστός Κύπριος. Έχει τόσα πολλά. Έχει γεννηθεί ως Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου. Γιατί έχουμε ετοιμάσει και ένα συγκεκριμένο βίντεο που ακολουθεί Μέρη μου με όλες τις πληροφορίες για αυτό το μουσικό ντοκιμαντέρ που σήμερα κάνει πρεμιέρα όπως λες. Ανυπομονώ γιατί μιλάμε για τεράστιο καλλιτέχνη. Είστε μικροί εσείς, οπότε μην ρωτήσω αν είχατε πάει στη συναυλία του George Michael στο ΟΑΚΑ. Εγώ έχω πάει. Όχι, εσύ επάνω δεν είσαι τόσο μικρός, είσαι μαζί μου. Λέω εδώ για τους κάτω. Όχι μωρέ ο γλυκός μου Γιάννης. Λοιπόν, Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να απολαύσουμε το βίντεο που έφτιαξε η Ελένη Μαγκίνα. Let's go outside. Παγκόσμια πρεμιέρα στους κινηματογράφους σήμερα, 22 Ιουνίου, για το μουσικό ντοκιμαντέρ George Michael Freedom Uncut, αφιερωμένο σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της παγκόσμιας pop σκηνής. Ο λόγος της παγκόσμιας πρεμιέρας, για να μπορέσουν οι θαυμαστές του να παρακολουθήσουν την ταινία όλοι μαζί. Modern Day Elvis. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πλούσιο αρχιακό υλικό με προσωπικά οικογενειακά βίντεο που έρχονται στο φως για πρώτη φορά και με συγκινητικές πτυχές του καλλιτέχνη που έφυγε τόσο απρόσμενα μόλις στα 53 του χρόνια. Ο George Michael ή Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου, γεννημένος στο Λονδίνο από πατέρα Κύπριο και μητέρα Αγγλίδα, έκανε τις πρώτες μουσικές επιτυχίες του με το μουσικό δίδυμο Wham. Η Wham διαλύθηκαν το 1986. Από τότε, ο George Michael ακολούθησε σόλο καριέρα. Ο πρώτος σόλο δίσκος του, Faith, που κυκλοφόρησε το 1987, έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ακολούθησε μια πολυτάραχη ζωή μέχρι τα Χριστούγεννα του 2016, που ο George Michael άλλαξε για μία φορά ακόμα τα Χριστούγεννα μας. Παιδί του George Michael κι εγώ. Λοιπόν, στενοχωρήθηκα πολύ με το χαμό του. Πες μας, Μαριέλα μου, όμως, πώς λέμε τους Κύπριους που ζουν και μεγαλώνουν στην Αγγλία, πώς τους λέτε εσείς? Οι Κύπροι τους λέμε Τσάρλιδες. Είναι Τσάρλις. Έχει γεννηθεί στην Αγγλία. Ναι, από το Τσάρλι το όνομα ότι είναι αυτό. Τσάρλιδες. Μάλιστα. Είναι καλλιτεχνάρα. Μπούτος, έλα. Έχουμε τώρα, σας έχω δύο πάρα πολύ αστεία βιντεάκια. Εμένα μου άρεσαν και αφού μου άρεσαν εμένα, θα αρέσουν και σε εσάς, πιστεύω. Λοιπόν, για αρχή έχουμε ένα μαξιλάρο πόλεμο, λίγο διαφορετικό, με μια παραλλαγή. Είναι μια παραλλαγή μαξιλαροπόλεμου. Θα δούμε εδώ πέρα στο βίντεο δύο παιδιά,
Οπότε έχουν δέσει τα μάτια τους, είναι μαξιλαροπόλεμος αλλά τυφλόμυγα. Είναι δύο παιχνίδια μαζί. Οπότε, άμα θέλετε να τσεκάρετε τις υπόλοιπες αισθήσεις σας, βάζετε ένα μαντίλι στα μάτια και παίρνετε ένα μαξιλάρι όποιον πάρει ο χάρος. Το όποιο πάρει ο χάρος το βλέπω. Θα σπάσουν και ένα παράθυρο εκεί. Να σου πω, μας αυτοί δεν είναι και χτυπάνε και με πόδια. Δεν είναι μόνο μαξιλάρια. Δεν βλέπεις τίποτα, οπότε είναι στα τυφλά. Εντάξει, ναι, νιώθεις όμως. Ακριβώς. Το καταλαβαίνεις, ναι. Εμένα μου άρεσε. Δεν το έχω ετοιμάσει, αλλά πρόκειται να το κάνω. Αν θέλω να ξεσπάσω. Όχι. Λοιπόν, και μετά σας έχω έναν απίστευτο τύπο, ο οποίος κάνει μορφασμούς και αναπαριστά χαρακτήρες της Disney. Κάνει ακριβώς τις ίδιες γκριμάτσες, τους ίδιους μορφασμούς. Δεν ξέρω πώς θα κάνει. Καλέ, φανταστικός! Τι πλαστικότητα στο πρόσωπο. Βλέπω το άλογο, δηλαδή και το γάιδαρο. Είναι το ίδιο πράγμα. Ο Σρέκ είναι αυτό από το Σρέκ. Το Σρέκ είναι ο γάτας του Σρέκ. Το άλλο άλογο είναι από τον Απνουράκι Μωμένη, νομίζω. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς ταινία. Αλλά βλέπουμε εδώ είναι ακριβώς ίδιες φάτσες. Καλά, είναι φοβερή η πλαστικότητα που έχει αυτό στο πρόσωπο για να τα κάνει όλα δεν αυτά. Δεν είναι, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς κάνει το, το φίλο. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, και τώρα όπως σας υποσχέθηκα, το καθημερινό μου ραντεβού, σας έχω γκαλοπάκι με σούπερ δυνάμεις. Αχά. Ποια θα ήταν αυτή. Έφυγα. Εγώ θα πήγαινα με τις δυνάμεις του Batman. Μένω και Νέα Υόρκη, so... Yeah. Οπότε Batman, αν είχατε σούπερ δύναμη, ποια θα ήταν αυτή. Ναι, είμαι αόρατη. Να διαβάζω μυαλά. Εγώ να ήμουν αόρατη. Αόρατη κι εσύ. Θα καθαρίσω πάντα. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή τι μπορεί να σκεφτόμαι. Φαΐ. Σωστό, μέσα έπεσε. Παιδιά, φαΐ σκέφτομαι. Ρε εσύ, Γιώργο. Ηλίας. Ρε Ηλία, σε ψάχνω. Να είμαι αόρατη. Τσουκ, τσουκ. Ποιον θες να δεις, τι θες να κάνεις. Ό,τι συζητάνε για μένα οι άλλοι. Παιδιά, είμαι εδώ με τον Τσουκ, έτσι. Αλλιώς Ηλία. Ήρθατε για μένα. Βγήσαμε, αλλά ήρθαμε. Αφού ήρθατε, εντάξει, αυτό με ενδιαφέρει. Λογικά, να διαβάσω τη σκέψη. Να διαβάζει σκέψη. Ναι. Σε είδα και με κοίταξε με ένα βλέμμα σαν να θες να διαβάσει τη δική μου σκέψη. Κάπως έτσι. Θες να διαβάσει τη δική μου σκέψη. Γιατί όχι. Θέλω να μου πείτε, αν είχατε σούπερ δυνάμεις, ποιες θα ήταν αυτές. Δεν ξέρω, αδερφέ. Ίσως να είμαι αόρατος ή να πάω το χρόνο πίσω. Δεν μου έχει πει κανείς ότι θέλει να πετάξει. Θα μου το πει κανείς. Μου κάνει εντύπωση. Όλοι θέλουν να είναι αόρατοι και να διαβάζουν το μυαλό των άλλων. Θα ήθελα να μην κοιμάμαι καθόλου. Να μην χάνω αυτό το χρόνο και να τον κερδίζω σε πράγματα που θα διαβάζω, ας πούμε, και τέτοιο. Άμα έχεις δει James Bond, τον Die Another Day, ο κακός δεν κοιμόταν ποτέ. Εσύ για πες μας εσύ. Εγώ να πετάω. Να πετάς. Σαν πουλί. Σαν πουλί, πόπο. Κάτσε, τι πουλί τώρα, γιατί υπάρχουν πολλά πουλιά και σε κόβω, για γυπαετό. Γεια. Συνεχίζω. Τι πουλί, επειδή σε βλέπω λίγο για γυπαετό εσένα. Σπουργίτη. Σπουργίτη. Γιατί. Είναι ωραία το σπουργίτη. Άρα σπουργίτη. Ναι, σπουργίτη. Του αρέσουν τα σπουργίτια. Ναι. Άμα έχει σούπερ δύναμη, ποια θα ήταν αυτή. Να βλέπω μέσα τα ρούχα. Να βλέπεις μέσα τα ρούχα. Ναι. Καθόλου πονηρός ο φίλος μας. Να μπορώ να είμαι αόρατη. Αόρατη. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα το quiz. Ναι, έχουμε το quiz μας, γιατί έχουμε αυτό το αγοράκι, το οποίο πλέον έχει γίνει ένας πάρα πολύ διάσημος ηθοποιός, ο οποίος τραγουδάει κιόλας. Πανύψηλος. Ο οποίος κατάγεται από την Αυστραλία, βοηθήσαμε εδώ. Και πρέπει να μπείτε στη σελίδα μας, στο Μέρα Μεσημέρι κατ' Παύλο Open TV, να κάνετε like και follow, με τη σωστή απάντηση φυσικά, για να είστε υποψήφιοι να κερδίσετε το smartwatch VivoMove Sport από την Garmin. Να πω τον έχουμε συνηθίσει με ένα πολύ έτσι χαρακτηριστικό κούρεμα, και στο μουσί και στο μαλλί. Μία έτσι χαρακτηριστική μορφή. Και πανύψηλος, επιμένω εγώ. Λοιπόν, τώρα το μεγάλο δώρο από εδώ, το Open, το σταθμό μας. Διεκδικήστε το Peugeot 208, έκδοση like. Κοιτάξτε το εδώ, κούκλα το αμάξι. Μπείτε στη διαδικασία να μπορέσετε να αποκτήσετε τα κλειδιά και να φύγετε. Πάρα πολύ ωραίες βόλτες με αυτό το αυτοκίνητο που έχει και οικονομική κατανάλωση. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή διαφορετικά με SMS γράφοντας Open, αφήνοντας κενό ονοματεπώνυμο στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Λοιπόν, τώρα θα πάμε ξανά σε διαφημίσεις και μετά θα έρθουμε για να κάνουμε την αποκάλυψη του quiz. Ακριβώς. Έτσι, αυτό, σωστά. Αυτό ακριβώς είναι. Πάμε. Αυτό. I won't let you down.
Εντάξει, καμία σχέση, παιδιά. Παιδιά, εγώ δεν το έχουν βρει. Ναι, πάρα πολύ. Ξέρετε ότι είχε πάρει Guinness World Record επειδή από το 2000 μέχρι το 2017 ήταν ο μόνος μακροχρόνιος ήρωας της Marvel. Ήταν αυτός που είχε κάνει την περισσότερη έτσι τους περισσότερους ρόλους. Ναι. Έχει μείνει τόσα χρόνια, ας πούμε, στην Marvel, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, τι κερδίζουν, μπήκανε, τα βρήκαν αυτό και τι κερδίζουν το ρολόι. Εννοεί το ρολόι, γιατί μετά θα πληρώνουμε. Σήμερα Τετάρτη, Παρασκευή αυτό. Τι γελάζε, ρε Δημοσθένη. Γελάει ο Δημοσθένης απ' έξω. Θυμίζει λίγο Wolverine ο Δημοσθένης, θα μπορούσε. Θα μπορούσε λίγο. Κάνε ένα πλάνο να σε δούμε λίγο τώρα. Λοιπόν, δεν τον πείθουμε τώρα. Αύριο θα τον έχουμε βάλει μαζί μας, τον βγάλουμε. Είναι μπροστά. Και Πέμπτη, αύριο είναι πιο εύκολο. Ναι, είναι πιο εύκολο. Θα κάνει και ζέστη, θα είναι ζαλισμένο. Θα τον τραβήξουμε με το ζόρι. Όχι τίποτα άλλο. Αύριο εδώ θα είμαστε, δύο το μεσημέρι. Εννοείται ότι θα είμαστε εδώ. Θα σας κάνουμε παρέα και αύριο που λένε θα είναι η πιο ζεστή ημέρα αυτή τη εβδομάδα. Υπομονή, θα περάσουν όλα. Πάρα πολύ όμορφα να περάσετε κι εσείς για το υπόλοιπο τη μέρα. Εγώ θα περάσω σίγουρα. Εσύ το ξέρω. Ξέρεις τι έπεται. Ξέρω. Πάει για δουλειά. Πάει για δουλειά. Όχι, είναι δουλειά. Μια το εργαζόμενο. Λοιπόν, φέδες, φεύγουμε. Έτσι. Φύγαμε. Φεύγουμε. Αύριο εδώ, 2 η ώρα.